Αγαπητοί συνεδριμότες, καλησπέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω και εγώ για τη μεγάλη τιμή για τον κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για να παρευρίσκομαι σήμερα απόψε και να σας ενημερώσω για ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο το τελευταίο μήνα βρίσκεται στον αέρα τον διαδικτυακό, βρίσκονται στο ίντερνετ αναρτημένοι τουλάχιστον για την Πελοπόννησο 5 νομοί, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Μεσσηνία και Λαπωνία, με τους λεγόμενους και εγώ πως τελευταία πούτε, δασικούς χάρτες. Οι δασικοί χάρτες έπρεπε να έχουν καταρτιστεί από την ημερομηνία, εσπίστηκε ο πρώτος συνταγματικός δασικός νόμος, το 998 του 1979, όπου στο άρθρο 13 προέβλεπε το δασολόγιο. Και το δασολόγιο δεν ήταν τίποτα άλλο από το να ξεχωριστούν οι δασικές εκτάσεις από τις αγροτικές και ο τρόπος διαχείρισής τους. Καθυστερούσε όμως τόσα χρόνια, ξεκινώντας από το 1979, αυτή η διαδικασία, αναπτυξιακή διαδικασία, προάγγελος του Εθνικού Κτηματολογίου όπως τρέχει τα τελευταία χρόνια, ήδη η Σπάρτη έχει, ο πρώην ΟΤΑ της Σπάρτης έχει Εθνικό Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες. Όλοι εδώ το έχετε βιώσει, εφόσαστε παίρνετε βεβαιώσεις, ξέρετε τι είναι οι αγροτικές εκτάσεις, ξέρετε τι είναι οι δασικές, έχουν υποβληθεί απειλήσεις από κάποιους συμπολίτες μας και να εξεταστούν. Οι δασικοί χάρτες λοιπόν μετά από πάρα πολλά χρόνια έμεναν στα ντουλάπια. Πολλοί νόμοι προανήγγελαν ότι θα αναρτηθούν, τα χρόνια περνούσαν, οι νόμοι άλλαζαν, οι θεσμοί άλλαζαν, κάποτε ήταν κτηματολόγιο, μετά ήταν κάποιοι άλλοι, τώρα τελευταία με το 43-89 του 2016, η Διεύθυνση Δασών έπρεπε να πάρει αυτούς τους χάρτες και ως μνημονιακή υποχρέωση και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να τους αναρτήσει, να δεχτεί αντιρρήσεις, να τις εξετάσει, μόνο για τη μορφή, και θέλω να το τονίσω και θα το πω στην εισήγησή μου αρκετές φορές, και όχι για το χαρακτήρα δηλαδή, και όχι για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην παρούσα φάση. Πιστεύω πως όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει ότι αν βλέπουμε σε αυτούς τους αναρτημένους δασικούς χάρτες περιοχές που φέρονται ως δασικές, αυτό που έχει να κάνει κάθε πολίτης, συμπολίτης μας, είναι να αποδείξει και να κάνει ένσταση για αυτό που διαφωνεί με τη μορφή του, τη δασική μορφή του. Να εξεταστούν αυτές οι αντιρρήσεις και σε περίπτωση που δικαιωθεί να μπορεί να ξέρει στα όρια της ιδιοκτησίας του τι μπορεί να εκμεταλλευτεί ως μη δασική έκταση και τι δεν μπορεί γιατί θα είναι στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας. Οι χάρτες σύμφωνα με αυτό το νόμο δεν προβλέπεται να αναρτηθούν αναλογικά. Δηλαδή, ο πρώην ΟΤΑ της Σπάρτης, ο δασικός χάρτης, αναρτήθηκε και στην υπηρεσία μας και στα γραφεία του Δήμου σε χαρτί. Μπορούσε ο καθένας να περνάει, να το βλέπει αναρτημένο. Τώρα ο νόμος προβλέπει μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα διαδικτυακά. Το κτηματολόγιο υποστηρίζει τεχνικά την ανάρτηση και τους έχει κρεμασμένους σε εισαγωγικά, όπως είπα, σε μία διαδικτυακή σελίδα. Έχω μαζί μου κάποια φυλάδια τα οποία θα παρακαλέσω μετά την πέραση της εισήγησης να μοιραστούν σε εσάς, να μπορούν να αναπαραχθούν. Υπάρχουν και στα δασαρχεία τέτοια φυλάδια και πληροφορίες και στην υπηρεσία μας, για να μπορέσει ο καθένας να έρθει σε μία πρώτη επαφή για το πού βρίσκονται οι κάρτες, τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την αντίρρηση. Όλα γίνονται διαδικτυακά. Κανείς από όλους εμάς, πλην εξαιρέσεων που θα τις πω παρακάτω, δεν θα κάνει αντίρρηση σε καμία υπηρεσία. Όπως βρίσκεται σε κάποια ιστοσελίδα αναρτημένος ο δασικός κάρτης, σε μία άλλη ιστοσελίδα μέσα στην κτηματολόγιο, υπάρχει φόρμα ηλεκτρονική, την οποία αρχικά συμπληρώνοντας ο καθένας τα προσωπικά του στοιχεία,
τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό ταυτότητας, όταν θα ανοίξει η εφαρμογή, θα είναι διαθέσιμο. Και στις παρουσιάσεις που θα κάνω, θα σας δείξω αν υπάρχει και προτζέκτορας βήμα-βήμα τον τρόπο για τον οποίο, με τον οποίο θα συμπληρώνονται αυτές τις φόρμες. Είναι απλές, μην ανησυχείτε ακόμα και για ανθρώπους που δεν έχουν επαφή με την τεχνολογία, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Και φυσικά και οι νεαρότεροι που είναι πιο υγιεί με την τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Ο δασικός χάρτης έχει καταρτιστεί με βάση δύο αεροφωτογραφίσεις, δύο διαφορετικές και μόνο για αυτές τις συγκεκριμένες χρονίες. Η βάση του είναι το 1945, η αεροφωτογράφηση του έτους 1945. Υπήρχαν φωτογραφίες, έγιναν φωτογραφίσεις και αποτυπώθηκε οι δασικές, οι αγροτικές και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις για εκείνη την χρονική περίοδο. Η δεύτερη αεροφωτογράφηση έγινε το έτος 2007 μέχρι και 2009 κατά περιοχές ανά την Ελλάδα, γιατί ήταν η πιο πρόσφατη, δεν θεωρώ το Google Earth όσοι γνωρίζετε που είναι ελεύθερο λογισμικό, ενημερώνεται γιατί πληρώνεται για την ενημέρωσή του και ο κόσμος τώρα μπορεί να βλέπει τις καταστάσεις τις πρόσφατες των ακινήτων, που όπως και εσείς με μια απλή παρατήρηση θα διαπιστώσετε ότι είναι αλλαγμένες σε σχέση με το 2007, αλλαγμένες σε σχέση με το αν υπήρχε μια αεροφωτογράφηση και έβγαινε στον αέρα το 1980 ή το 1960 ή το 1970. Είναι μια δυναμική αλλαγή της βλάστησης από αγροτική σε δασική, από δασική σε αγροτική, από οικιστική ή από αγροτική σε οικιστική και ούτω καθεξής. Βάζει λοιπόν δύο χρονιές. Με βάση λοιπόν αυτές τις δύο χρονιές έχει γίνει ένας συνδυασμός δασικής βλάστησης που φαίνεται στις δύο αντίστοιχες αυτές φωτογραφίες και έχει δημιουργήσει τα λεγόμενα δασικά πολύγωνα. Τι σημαίνει δασικά πολύγωνα? Τα δασικά πολύγωνα για όποιους επισκεφτούν την εφαρμογή έχουν δύο συνθετικά, δύο γράμματα. Είναι μία λέξη με δύο γράμματα. Το πρώτο συνθετικό έχει να κάνει με την φωτοερμηνεία του έτους 1945 και θα μπορεί να είναι χ, α ή δ. Σαν χ είναι οι χορτολιβαδικές, οι ορεινές ή οι ημιορεινές εκτάσεις πάνω από 100 μέτρα και με κρίση από 10-15 και πιο ψηλά, πιο μεγάλη. Οι αγροτικές είναι οι γνωστές καλλιεργούμενες εκτάσεις, όμως θα μπορούσε να είναι και κάποιες εκτάσεις ασκηφής που μπορεί να μην καλλιεργούνται, να μην είναι χορτολιβαδικές, αλλά να μην έχουν και δασική βλάστηση. Και η τελευταία κατηγορία είναι οι δασικές εκτάσεις. Αυτές που η αεροφωτογράφηση διαπίστωσε με μια κλίμακα 1-42.000 ότι έχουν δασικά είδη. Τα δασικά είδη οι περισσότεροι γνωρίζετε, το κουνάρι, η αγριελιά, το σχήνο, το ρίκι, έτσι. Το δεύτερο συνθετικό αυτών των κωδικών αφορά την αντίστοιχη μορφή που έχουν αυτοί οι χάρτες βλαστητικά το έτη 2007-2009 που είναι η επόμενη περίοδος αεροφωτογράφησης. Και εκεί λοιπόν μπορεί να εμφανίζεται ο κωδικός ΔΕΛΤΑ, που σημαίνει ότι είναι δασική έκταση το 2007, ο κωδικός Α, άλλες μορφές μη δασικής, σπίτια, καλλιέργειες, ασκεπείς εκτάσεις, οτιδήποτε θεωρείται μη δασικό, και ο κωδικός Χ, πάλι τις πορτολιβαδικές εκτάσεις, με χαμηλή φρυγανώδη βλάστηση, αφάνες, φουρνούλες, όχι δασικά είδη, βραχώδεις εκτάσεις όπως είπαμε λίγο ασκεπείς, που κατατάσσονται σύμφωνα με την δασική νομοθεσία σε αυτές τις κατηγορίες. Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση κάνοντας αυτή τη σύνθεση, στους δασικούς χάρτες και με πράσινη διαγράμμιση και πράσινο χρώμα ή υδατογράφημα, όλοι μας θα δούμε τις δασικές εκτάσεις και πατώντας πάνω τους για να δούμε και τον κωδικό τους, θα δούμε εκτάσεις α, δ,
αγρί το δάσο σα. Εκτάσει ΑΑ, αγρί που διατήρησαν την αγροτική του μορφή δίδαση ανέκαθεν σε αυτές τις δύο φωτογραφίες. Δέλτα δέλτα, ανέκαθεν δασικές εκτάσεις. Δέλτα αλφα, εκτάσεις που ήταν δασικές και σήμερα είτε καλλιεργούνται, είτε έχουν μη δασική μορφή, έχει δηλαδή απολεστεί η δασική βλάστηση που υπήρχε στις φωτογραφίες του 1944. Πλέον αυτών των πολιτικών, υπάρχουν και διοικητικές πράξεις στο δασικό κάτω. Για παράδειγμα, τελεσίδη της πράξης χαρακτηρισμών. Πολλοί από εσάς, όλοι μας εδώ, έχουν αιτηθεί κατά το παρελθόν και μέχρι και πριν την ανάπτυξη των δασικών κατών, για να πάρουν πράξεις χαρακτηρισμού, υποβάλλοντας τοπογραφικά στα ηλικία δασαρχεία, ζητώντας αυτό που πρεσβεύει και ο δασικός κάτω. Να τους χαρακτηρίσει τη μορφή της έκτασής τους. Πάρα πολλοί από το τοπογραφικό και τα όρια των ιδιοκτησιών που είχαν έπαιρναν απαντήσεις, όλη η έκταση είναι μη δασική, όλη η έκταση μπορεί να είναι δασική, όλη η ίμιση η έκταση είναι αγροτική ή δασική κατά περίπτωση. Και είχαν το δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο να προσφέρουν και στις επιτροπές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ούτω καθεξής μέχρι να τελεσιδικήσει αυτός ο χαρακτήρας. Και άλλαζαν κατά το λόγο από τις επιτροπές είτε από αγροδασικές να γίνουν εν όλο εν μέρη αγροδασικές αντικελάδες ή το άλλο. Τέτοιες λοιπόν τελεσίδικες διοικητικές πράξεις αποκονίζονται στο δασικό και ως δασικές π. Α, πράξη χαρακτηρισμού τελεσίδικα ή δασική, π. Δ, πράξη χαρακτηρισμού τελεσίδικες ως δασικές. Τέλος, η τελευταία κατηγορία που απεικονίζεται στους δασικούς χάρτες είναι οι αναδασωτέες εκτάσεις. Εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται υπό προστατευτικό καθεστώς και έχουν προέλθει είτε από εκκεφσώσεις δασικών εκτάσεων κατά το παρελθόν και μέχρι το πρόσφατο παρόν, είτε από πυρκαγιές. Σε αυτές τις εκτάσεις λοιπόν ο πολίτης θα δει υπεράνω όλων τον κωδικό α, μη και κάτω θα δει την δεύτερη υποκατηγορία αυτών που λέμε της μορφής που είχε το 1945-2007. Όλο αυτό συνθέτει τον δασικό χάρτη. Βρίσκεται, επαναλαμβάνω, διαδικτυακά αναρτημένος και όχι αναλογικά πουθενά και σε καμία υπηρεσία. Δεν υπάρχει χαρτί. Κάποιος πρέπει, όπως σας είπα, θα σας δώσω και φωτογραφίες, να μπει μέσα στο διαδίκτυο και να δει μια εικόνα των δασικών καρτών. Το δεύτερο κομμάτι είναι να διαπιστώσει, το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή η επόμενη ενέργεια, είναι να προσπαθήσει να εντοπίσει την έκτασή του. Αυτή που τον ενδιαφέρει να δει εάν στους δασικούς χάρτες έχει δασική μορφή ή αγροτική μορφή και αν θα αποφασίσει να κάνει σαν το ρίσκο για το χαρακτήρα της έκτασης. Υπάρχουν εργαλεία μέσα στην διαδικτυακή εφαρμογή, να ζουμάρεις, να πηγαίνεις κοντά, να μετακινείσαι, όλα αυτά όπως είπα σε κατηδίαν στις τοπικές κοινότητες συγκεντρώσεις, θα τα δείξω στον προτζέκτορα με λεπτομέρεια, για να μπορεί ο καθένας πάρα πολύ εύκολα να εντοπίσει την έκτασή του. Απαραίτητη προϋπόθεση εντοπισμού λοιπόν της έκτασης και τι μορφή έχει είναι να είναι εξαρτημένη με συντεταγμένες 6.87. Δηλαδή τοπογραφικά τα οποία ήταν σκαρυφήματα όπως τα λέγανε παλιά και δεν έχουν εξάρτηση στο εθνικό γεωρετικό σύστημα της χώρας, δεν μπορεί κανείς να τα εντοπίσει. Και όταν λέμε να τα εντοπίσει και να δει τη μορφή του, δεν εννοούμε ότι αν κάποιος γνωρίζει τη διαδικτυακή εφαρμογή και πάει, γιατί υπάρχουν και τα όρια των οικισμών, υπάρχουν και οι νομοί και οι τοπικές κοινότητες όπου μπορείς να ζουμάρεις και κάποιος να έχει τη δυνατότητα να το αναγνωρίσει το όριο του κακινού. Για να μπορέσει να κάνει αντίρρηση, θα πρέπει να το προσδιορίσει με γεωγραφικές συντεταγμένες. Γιατί στην διαδικτυακή εφαρμογή
που θα χρειαστεί να κάνει, αν χρειαστεί να κάνει κλήρυση, σε κάποιο σημείο η φόρμα ζητά να του προσδιορίσει ο αντιληψίας το ακίνητό για να του φέρει σαν feedback, σαν ανάλυση το πρόγραμμα πόσο και σε ποια σημεία η μορφή είναι δασική. Άρα λοιπόν από τώρα το τονίζω, φροντίστε να έχετε την περιουσία σας, να το πω έτσι, με συγκεταγμένες 6.87 εξαρτημένων, για να μπορείτε και να εντοπίσετε μέσα στη διαδικτυακή εφαρμογή αν είναι βασικό ή όχι, ενώ με μέρη, και με τις ίδιες συγκεταγμένες να υποβάλλετε την αντίρρησή σας. Και αυτό διαδικτυακά. Για αυτές τις αντιρρήσεις, οι αντικάρτες για τον ομόλογο μίας αναρτήθηκαν και βρίσκονται σε αυτή την διαδικτυακή εφαρμογή από την Παρασκευή 3 Φεβρουάριου. Δόθηκε μία παράταση από τον ΝΟ, το ανώτερο είναι 15 μέρες, και την Παρασκευή που μας έρχεται 17 του μηνός, ξεκινούν και ανοίγει η εφαρμογή της κτηματολόγιας, ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση στο να δει τις εκτάσεις του και τι μορφή έχουν, έχει από τις 3 του μηνός. Πρόσβαση για να μπορεί να υποβάλει την αντίρρησή του, θα έχει από τις 17 του μηνός στην αντίστοιχη φόρμα. Να μπαίνει μέσα, να τη συμπληρώνει, να του βγάλει το πρόγραμμα ένα παράβολο. Δεν είναι δωρεάν οι περισσότερες των αντιρρήσεων. Υπάρχουν όμως και δωρεάν αντιρρήσεις, τις οποίες θα τις κάνει η υπηρεσία μας. Αυτές που δεν είναι δωρεάν, θα τις κάνει ο καθένας μόνος. Το παράβολο έχει κάποιες κατηγορίες. Το παράβολο είναι βάσει ορισμένων κατηγοριών εμβαδού, ξεκινώντας από 0 έως 100 τετραγωνικά, 10 ευρώ, από 100 τετραγωνικά μέχρι ένα στρέμμα, το οποίο είναι 40 ευρώ, από ένα στρέμμα μέχρι 5, 90 ευρώ, από 5 έως 10, 180 και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει αυτό? Όχι 90 ευρώ ή 100 ευρώ ή 50 ευρώ το στρέμμα. Είπαμε ένα απλό παράδειγμα. Η Ηλία Ζωποντάκος έχει μια έκταση 100 στρεμμάτων, την προσδιορίζει γεωγραφικά μέσα στην εφαρμογή και διαπιστώνει ότι εντός αυτής της έκτασης υπάρχουν αυτά τα πράσινα διαγραμμισμένα τα δασικά 10 στρέμματα. Για αυτά τα 10 στρέμματα κοιτάτε να δείτε στην κατηγορία και πληρώνει 300 ευρώ όσο είναι. 300 ευρώ το στρέμμα, 300 ευρώ. Είναι στην κατηγορία δηλαδή από 5 έως 10 ή από 10 έως 20. Είτε 11 εξεταστικά, είτε 17, είτε 19. Νομίζω ότι να πλήσει στη μία κατηγορία. Για να μπορέσει τώρα λοιπόν, συμπληρώνοντας την αίτηση. Για να πούμε. Να γίνει αποδεκτή και από το σύστημα και να μπορέσει να εξεταστεί από τις επιτροπές που θα συσταθούν. Δεν είναι η υπηρεσία μας αυτή που θα κρίνει τις αντιρρήσεις. Εγώ είμαι ο μόνος που δεν θα μετέχω σε αυτή την επιτροπή. Απαγορεύεται του νόμου λόγω της ιδιότητάς μου να μετέχω σε αυτή την επιτροπή. Θα είναι άλλη επιτροπή, με πρόεδρο βασολόγο, με μέλος είτε γεωφόνο, είτε τοπογράφο, είτε μηχανικό, είτε βασολόγο, νομικό, από τον νομό μας και με γραμματέα. Η συνεδρίαση θα γίνει, αν συσταθεί, μετά από 90 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υπομονής αντιρρήσεων, που είναι το αντίδρομο και αυτή, η οποία ξεκινά, όπως είπα, 17 Φεβρουαρίου, ολοκληρώνεται 18 Απριλίου, δύο μήνες, παρατείνεται για 20 μέρες μέχρι τις 8 Μαΐου για τους ομογενείς συμπολίτες μας. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το ημερολογιακό, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι αντιρρήσεις των καθένα από εσάς ηλεκτρονικά και ό,τι έγραφα ή στοιχεία επικαλεστείτε σε ήδη διαμορφωμένες φόρμες εύκολα να συμπληρωθούν
θα πρέπει με τη μορφή μιας επιστολής ενός φακέλου με τα στοιχεία σας να αποσταλούν στη διεύθυνση δασών, οποία Σεπτέμβριος 135, εντός του ιδίου δημήτρου, με σφραγίδα ταχυδρομείου είτε αυτοπροσώπους. Δηλαδή, μπαίνω εγώ για ένα στέμα στο ακίνητό μου και γράφω. Το βλέπω, ξεκινώ, αφού γράφω τα στοιχεία μου, πρέπει να έχω ένα στοιχείο που συμπληρώνω και γράφω κάτω στο κόμμα ή και περισσότερα, που να αποδεικνύει το εμπράγμα το δικαίωμα συνήθως για το ένομο συμφέρον, όσοι συνομικοί καταλαβαίνουν. Δηλαδή, έρχεται κάποιος να κάνει μια αντίρρηση, πρέπει να επικαλεστεί κάτι για να μην έρθει να κάνει στη δική μου την περιουσία, να έχει ένα συμβόλαιο, να έχει κάποιο ενοχικό δικαίωμα, άλλοι έχουν νοικιάσει, υπάρχει το Ε9, οτιδήποτε θεωρεί κάποιος τίτλο που πρέπει να στείλει με μια φωτοσυμπία στη διεύθυνση δασών ή αν δεν το στείλει, να το έχει όταν θα εξεταστεί η υπόθεσή του. Πέραν αυτού, μπορεί να έχει μια έκθεση φωτοερμηνείας, μπορεί να σημειώσει, αν επιθυμεί, να τον εκπροσωπήσει κάποιος τεχνικός σύμβουλος. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν λοιπόν στη φόρμα. Αυτά που θα δηλώσει, θα πρέπει μέσα στο φάκελο να μας τα αποστείλει. Μαζί με το αντίγραφο πληρωμής του παραγόντου που αναλογεί με την έκθεση και την αντίρρηση και το απόκομα που βγάζει το ίδιο το σύστημα και εκτυπώνεται, υποβολής αντιρρήσεων με έναν αριθμό πρωτοκόλλου, όλα αυτά τα 3-4 πόσα χαρτιά μπορεί να είναι σε ένα φάκελο για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε ότι η αντίρρηση είναι παραδεκτή. Εάν δηλαδή έρθει φάκελος ή εμείς που θα έχουμε την δυνατότητα να υποπτεύουμε και να ειδοποιούμε κατά περίπτωση, είτε τηλεφωνικά είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι δηλώσατε κάτι, δεν μας το έχετε στείλει μέχρι σήμερα, εκπνέει το δίμηνο, παρακαλώ αν επιθυμείτε, ελάτε, συμπληρώστε το ή οτιδήποτε. Και μετά μένει, όπως είπαμε, η εξέταση της Επιτροπής. Όλες αυτές οι αντιρρήσεις, όπως είπα, γίνονται μόνο για τη μορφή, δηλαδή στις φόρμες θα συμπληρώνει κάποιος. Έχει μια περίπτωση αγρός που δασώθηκε και λέει λοιπόν, θεωρώ και τσεκάρει το αντίστοιχο κουτάκι ότι το 2007 η έκταση δεν είναι δασική, το χάρτης σφάλει. Ή για εκτάσεις που θα έχουν και το 1945 και το 2007 το κωδικό ΔΕΛΤΑ, ανέκαθα δασικές εκτάσεις μόνο στις δύο ταινίες, να πει ότι διαφωνώ και για το 1945 και για το 2007. Έχει φόρμα να συμπληρώσει ότι, για παράδειγμα, μία πρόσφατη αντίρρηση, και θα σας πω γιατί μπορεί να συμβαίνει στις ορεινές περιοχές, θα είναι στα πλαίσια της αεροπορογράφησης της πρόσφατης, δίπλα από τεκμηριωμένα δασικές εκτάσεις, να υπάρχουν καλλιέργειες ή φυτείες, καστανιές για παράδειγμα, καρυγίες ίσως, ανακατεμένες με τα πεύκα ή οτιδήποτε, που ο χάρτης, αεροφωτογράφηση είναι, να τα έδειξε μαύρα, δασικά. Κάποιος λοιπόν, γιατί και οι επιτροπές, προφανώς θα γίνουν και αυτοψίες και με την αντίρρηση και οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι επειδή στα έβγαλε δασικά ή έγινε αυτό το σφάλμα σε εισαγωγικά ο πολίτης θα καθόθηκε, γι' αυτό γίνονται οι αντιρρήσεις, γι' αυτό θα πάει η Επιτροπή, μπορεί να γραφτούν φωτοερμηνείες, μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι να σημειώσει τη φόρμα του ότι υπάρχουν βαθμίδες, ότι αυτές το 2007 ήταν καρυγές και όχι δασική βλάστηση, ότι είναι φυτεία, ό,τι στοιχείο μπορεί να τεκμηριώσει τη μορφή και αυτά θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή. Και προφανώς θα δικαιωθεί όπου έχει. Δεν θέλει κανένας να πάρει κάτι που δεν είναι δασικό από κανένα πολίτη. Έτσι. Είπα ένα απλό παράδειγμα. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει τουλάχιστον, εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι που μπορώ να το διευκρινίσω περαιτέρω αν κάνω σε κάποια ερώτηση. Θα έλεγα ξανά και για τελευταία φορά νοιαστείτε με την έννοια ότι μετά από αυτό
θα έχει ολοκληρωθεί και νοικοκυρευτεί, έχω ξεχάσει κάτι να σου πω, και θα νοικοκυρευτεί η ιδιοκτησία του καθενός. Έρχεται εθνικό κτηματολόγιο. Μία έκταση που θα έχει καθαρίσει με το χαρακτήρα, θα πάει και καθαρίσει το εθνικό κτηματολόγιο. Το ακίνητο με τις συνταγμένες που θα βάλετε στην αντίρρηση θα είναι αυτό που θα δηλώσετε και στο εθνικό κτηματολόγιο. Και καλό είναι, αν δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση η δασική, ό,τι είναι αγροτικό, θα μπει και αγροτικό στη δήλωση του εθνικού κτηματολογίου. Και όλα τα άλλα που θα μείνουν βασικά στα όρια των ιδιοκτησιών μετά το πέρας της διαδικασίας της ανάρτησης και της εξέτασης των αντιρρήσεων, θα έχει βάρος του ελληνικού δημόσιου. Με αγωγές στα πολιτικά δικαστήρια λύνεται το ιδιοκτησιακό, είτε υπέρ του δημοσιοίτη, υπέρ του δημοσιοίτη, ανάλογα με το τι έχει. Δεν λύνεται όμως το μορφολογικό, επαναλαμβάνω, γι' αυτό είναι και σημαντικό στην παρούσα φάση, όποιος πραγματικά θεωρεί ότι θίγεται μορφολογικά, να κάνει την αντίρρησή του για να μπορέσει, αν έχει δίκιο, να δικαιωθεί. Όλες λοιπόν οι αντιρρήσεις αυτές που προανέφερα γίνονται με την καταβολή, όπως είπα, παραβόλου μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ατομικά από τον κάθε ένα συμπολίτη. Υπάρχουν όμως και εντάσεις που στο χάρτη ίσως να έχουν παραλυφθεί να συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί το 2008, 2009 ή 2010 να είχε αιτηθεί μια φάση χαρακτηρισμού, να τελεσυμπήξε και λόγω του ότι ο όγκος των δεδομένων είναι πάρα πολύ μεγάλος, να μην την βλέπει αναρτημένη στο κάτι ενώ θα έπρεπε και ανταυτού να βλέπει κάποια δασικά πολύγωνα και να λέει, πώς ρε παιδιά, εγώ έχω μια πράξη χαρακτηρισμού. Αυτού του ή κάποιος να εκδόθηκε πρόσφατα πράξεις χαρακτηρισμού, το οποίο δεν πρόλαβαν να τελεσυνδικήσουν, δεν πρόλαβαν να πάνε στις δημοσιεύσεις, δεν πρόλαβε η υπηρεσία η δικιά μας να δει ότι πρέπει να κάνει αντίρρηση ή όχι τη διαφωνή. Και αυτές είναι ατελώς οι αντιρρήσεις. Δηλαδή, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία της τελεσυνδικίας, εισπέρνει τις πράξεις χαρακτηρισμού, έρχεται στην υπηρεσία και στις δύο περιπτώσεις, γράφουμε τα στοιχεία του, περνάμε τις συνταγμένες του, ατελώς. Δεν πληρώνει κανένα παράπονο. Στην περίπτωση που έχει τελεσίδη της πράξης χαρακτηρισμού, η υπηρεσία θα εισηγηθεί ότι αυτό το πράγμα έχει ξεκαστεί, είναι πράγματι τελεσίδικη και το περιεχόμενο του χάρτη αποδασικό θα διορθωθεί. Έτσι, και ατελώς. Σε περίπτωση που έχουμε εκκρεμίσει τώρα υποθέσεις, κάποιος πήγε και είχε κάνει στα οικεία δασαρχεία πέρσι, πρόπερσι, πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, πριν την ανάρτηση. Έτοιμα, δεν πρόλαβαν λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων και έλλειψης προσωπικού. Η υπηρεσία αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Έτσι, βιώνω κι εγώ παράπονα κόσμου γιατί δεν εξυπηρετούμε, γιατί δεν παίρνω γρήγορα την πράξη μου, γιατί το ένα. Υπάρχει θέμα. Έχουμε έλλειψη προσωπικού μεγάλη. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτή η πράξη αναδεισμού δεν έχουν εκδοθεί. Τα οικεία δασαρχεία οφείλουν και σιγά σιγά κάποιοι από εσάς πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε ήδη, αν έχετε κάνει που δεν έχουν ακόμα εξεταστεί, επιστολές που σας πληροφορούν ότι πρέπει να έρθετε στην υπηρεσία μας με την πράξη αναδεισμού με το αίτημα, να κάνετε ατελώς την αντίρρησή σας. Που τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση? Είναι σαν να ερχόσαστε να κάνετε το αίτημα σε ένα δασαρχείο, μόνο που τη θέση του δασάρχη την έχει τώρα ο δασικός χάρτης. Αφού λοιπόν μπουν τα όρια της ιδιοκτησίας που θα διεκδικηθεί, θα δείτε κι εσείς που θα σας βγάλει το σύστημα πόσα λέει δασικά και εσείς θα κάνετε κανονικά την αντίρρηση τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι αγροτικά, εμείς θα κάνουμε την εισήγησή μας και θα κρυφθεί και αυτό. Αυτό γίνεται ατελώς. Οι δασικοί χάρτες περιέχουν και όρια οικισμών. Με μαύρο περίεργο. Τα όρια οικισμών είναι ό,τι όρια έχουν δοθεί από την οικία πολεοδομία και τις υπηρεσίες δόμησης στην κτηματολόγιο κατά καιρούς, με όποια ακρίβεια και αυτή τις έχει αποτυπώσει. Δεν
υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στον νομό σε αυτό το θέμα και τα σχέδια πόλης που είναι αναρτημένα προφανώς δεν έχουν και σχετική ακρίβεια, γιατί δεν έχουν πάει επίσημα για πολλούς λόγους. Μπορεί να είναι και το προσωπικό, μπορεί να είναι και τη σχολεία και οι μετατοπίσεις τεταγμένες, εγώ δεν αδικώ κάποιον, αλλά δεν πάβει να είναι μία πραγματικότητα όπου εντός των ωραίων αυτών με τα μαύρα περιγράμματα δεν υπάρχει αναρτημένος κάτοικος. Όποια ακίνητο ή οποιαδήποτε περιουσία πέφτει εντός του μαύρου περιγράμματος δεν ασχολείται κανείς από εμάς. Δεν αποτελεί αντικείμενο της ανάγκης. Θα υπάρχουν και τέτοια όρια οικισμών που δεν θα απεικονίσουν. Ή λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να μην απεικονίζονται επακριβώς, όπως σας είπα, λόγω μην ή έγκαιρης ή σωστής ενημέρωσης των αρμοδίων περισσών σχολοδομίας για τους συστηματολόγους, κάποιος μπορεί να δει το ακίνητό του με δασική μορφή. Να γνωρίζει όμως ή να ξέρει ότι βρίσκεται εντός του ορίου οικισμού, εντός του σχεδίου χώρου. Δεν ανησυχεί, δεν πάει να υποβάλλεται. Στην οικία χολοδομία πάλι με τις συντεταγμένες, με το όριο της υπηρεσίας, ζητά μία βεβαίωση ότι βρίσκεται εντός του ορίου οικισμού, έρχεται με αυτή τη βεβαίωση και με αυτό το απόσπασμα της ιδιοκτησίας με τις συντεταγμένες, πάλι ερνιέται ατελώς η αντίληψη. Δεν πληρώνει κάτι. Εμείς θα αναλάβουμε να κάνουμε και αυτές τις αντιλήψεις. Επίσης, σε κάποιες περιοχές υπήρχαν επικισμοί. Δεν, τα Χρύσαφα, για παράδειγμα, επικισμό. Ο Βασαράς, το Αφισού, στον Ελληνικό Λαγά των Διών, το Λόγος, έτσι δεν είναι με τις τοπικές κοινότητες. Οι επικισμοί, λόγω του ότι ποτέ δεν είχαν πιστοποιηθεί επακριβώς τα ωραία τους μέσα συντεταγμένες, δεν έχουν απεικονιστεί στους δασικούς κάτοικους. Οπότε κάποιοι που είχαν παραχωρητήρια από τον ελληνικισμό νόμιμα, επώνυμα, στο όνομά τους, που είχαν δοθεί δασικές εκτάσεις για να καλλιεργηθούν και τις καλλιεργούν μέχρι σήμερα, πάλι στην αρμόδια υπηρεσία ελληνικισμού, βλέποντας ότι η έκτασή τους είναι σε δασικό πολύγωνο, με τα όρια των συντεταγμένων, βεβαίως από την οικία υπηρεσία του ελληνικισμού ότι αυτό αποτελεί ακίνητο που με τίτλο έχει δοθεί στον Ηλία τον Ποντάκο, πάλι ατελώς στην υπηρεσία μας και θα τις περάσουμε και αυτές τις εκτάσεις. Προσοχή στα θέματα του ελληνικισμού. Κοινόχρηστες εκτάσεις, αδιάθετες ή οτιδήποτε, δεν αποτελούν παραχωρητήρια τα οποία περνιόνται ατελώς. Γιατί εκεί έχει δείξει φωτοερμηνία και ο καθένας θα πρέπει με την καταβολή παραγόλου να αποδείξει ότι η μορφή δεν είναι αυτή που φαίνεται στο χάρι. Αυτές λοιπόν είναι οι περιπτώσεις των ατελών. Υπάρχουν τώρα διοικητικές πράξεις, έχει κάνει ερώτημα η υπηρεσία μας, όχι η συγκεκριμένη η δικιά μας, αλλά πανελλήνια στο Υπουργείο, για κάποιες παλιές βεβαιώσεις που έδιναν οι δασάρτες για να μπορέσουν να γίνουν είτε κανάτες υποδομής, ή για εκτάσεις οι οποίες είναι τελεσίδικες, αλλά λόγω του ότι δεν είχαν συστεταγμένες, δεν μπορούσαν να έχουν απεικονιστεί ως τελεσίδικες, αφού δεν γνωρίζαμε τη θέση τους εμείς. Να δούμε και αυτές αν μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της ατελούς αντίληψης, δηλαδή το τοπογραφικό που κάποιος είχε το 1999 με μια πράξη χαρακτηρισμού τελεσίδικη ή μια απόφαση της Επιτροπής που είχε πάει πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια, να πει με συντεταγμένες, με κάποιο τρόπο να μπορέσει να επιβεβαιωθεί είτε από το δασαρχείο είτε από εμάς ακόμα το συζητάμε, για να μπορέσει και αυτή να τοποθετηθεί ατελώς εφόσον πρόκειται για τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού. Σας είπα πάρα πολλά και ίσως να είναι και περισσότερα που θα θέλαμε και σας ευχαριστήσετε. Είπα όμως τα βασικότερα και το κεντρικό ορμό, ότι δεν πανικαβουλόμαστε, σκεφτόμαστε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Όποιος έχει δίκιο με τη μορφή θα δικαιωθεί. Χρειάζεται παράβολο, το είπαμε και πριν, δεν το έχει θεσπίσει η υπηρεσία, είναι διανόμου. Πιθανόν όλοι το υπηρετείο δύναμος να πρέπει να πιεστεί για μια παράταση, ούτε αυτό μπορεί να το κάνει η διεύθυνση δασών. Και εμείς, όταν θα μας πούνε ότι στους 2 μήνες το γραφείο κλείνει, θα κλείσει. Αν μας πούνε 5, αν μας πούνε 15, αν μας πούνε 3 χρόνια, εμείς θα είμαστε εκεί να περιμένουμε τις αντιρρήσεις.
Έχουμε ήδη πει, είναι και μνημονιακή υποχρέωση και νομική υποχρέωση. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ο νόμος δεν τον αλλάζει η διεύθυνση δασών, ούτε κάποιο το λέει. Αυτό. Ναι, το βεβαίως, αυτό το έχουμε ήδη πει. Το έχουμε ήδη πει και ανησυχούμε, δεν σας το κρύβω, διότι ο κόσμος ακόμα, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ξαναλέω, να περάσουμε τις αφελώς αυτές και όχι αυτές που ο κόσμος δεν έχει, όπως είπαμε, αυτές τις διοικητικές πράξεις τελεσίδικες και απλά διαφωνεί για την οποία θα πρέπει να δει στην διαρκή εφαρμογή μόνο. Αυτές έχουμε την υποχρέωση να τις δεχτούμε μέσα στο Δήμο για να τις διαβάσουμε στην Επιτροπή με την εισήγησή μας. Τις άλλες όμως, και γι' αυτό λέω να προετοιμαστούμε και θα είμαστε και σε επικοινωνία για τέτοιες περιπτώσεις, να προγραμματίσουμε και μέρες ακόμα και εκτός του πενθυμέρου, η υπηρεσία θα λειτουργήσει για τους συμπολίτες, να μπορέσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα και από τις δύο πλευρές αυτά τα ατελώς που έχει η υπηρεσία υποχρέωση και εσείς προφανώς για να ξεμπλέξετε, να τα τελειώσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Τώρα, αν όπως είναι τόσο μεγάλος και παρόλο την επιθυμία σας να ερχόσαστε και το προσωπικό που είναι λίγο, δεν καταφέρουμε, θα το πούμε και εμείς πολύ πιο νωρίτερα από το δίμηνο ότι βλέπουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει το μέγεθος, δεν ξέρουμε δηλαδή πόσες πράξεις εκκρεμίσεις, δεν έχουν έρθει ακόμα από τα κέρας αρχαία. Είναι αυτές που πρέπει να περάσουμε, είναι αυτές που θα είναι δασικές, γιατί θα υπάρχουν και αιτήματα που μπορεί να μην πέφτουν σε δασικές εκτάσεις και ο πολίτης δεν θα έρθει να μας κάνει αφελώς αφήσεις, δεν θα ασχοληθεί καθόλου. Μπορεί δηλαδή να έχουμε 1000 αιτήματα και να έρθουν 600 πολίτες. Μπορεί κάποιος να μην θέλει και να έρθει, ακόμα και για φιλοσοφικούς λόγους. Υπάρχει και κόσμος που μπορεί να έχει εκνευριστεί με την όλη διαδικασία και λέει πέφτουνε κάπα, συγγνώμη, και ό,τι θέλει ας γίνει, τα ακούω και σε διάφορες. Έτσι, εγώ δεν συνιστώ να υπάρχει αυτή η εποχή, αλλά φυσικά την τελική απόφαση που παίρνει ο καθένας μόνος του και έχει και την ευθύνη των πράξεων. Έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να σας ευχαριστήσω για την ώρα, για την προσοχή σας και είμαι όσο μπορώ πιο γενικότερες τοποθετήσεις ανέκριτο να σας απαντήσω και πιο ειδικά σας ήδη δεσμεύομαι και μέσω του υπολογιστή να δείξω όλη τη διαδικασία και τις αντίρρησεις. Το έκανα στα Παπαδιάννηκα αν έχετε ενημερωθεί, που ήμουν πρόσφατα. Ήμουνα. Ναι, Παρασκευή. Με λεπτομέρειες είχα και παρουσίαση και οτιδήποτε. Θα το έχω εγώ και την εβδομάδα και όταν θα ξανάρθω, αν υπάρχει η τεχνική υποδομή, θα δείξω τα πάντα που χρειάζονται για να σας βοηθήσω να μπορέσουμε μαζί να προσπεράσουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε κύριε Κοτάκη. Μια διευκρίνηση προς όλους που θα πάρουν το λόγο ότι ο κύριος Κοτάκος προσωπικά είναι προϊστάμενος διεύθυνσης δασών και γιατί το λέω αυτό, δεν εκπροσωπεί καμία κυβέρνηση είτε την προηγούμενη είτε την επόμενη είτε τη σημερινή. Αυτό γιατί πιθανόν η Δημοτική Σύμβουλη θα κάνει τοποθετήσεις και με πολιτικό περιεχόμενο και δεν είναι κακό. Αυτό όμως να το συζητήσουμε μετά σαν Δημοτικό Σύμβουλο. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος θέλει να πάρει το λόγο, να επικεντρωθούμε στις ερωτήσεις πάνω στην ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Κοντάκος. Τώρα, όσον αφορά τον προτζέκτορα, κύριε Κοντάκο, δυστυχώς σήμερα δεν τον έχουμε, αλλά αφού θα πάτε στις δημοτικές ενότητες. Δεν θα είναι δημοτικό εμπόριο, δεν θα υπάρχει. Ωραία. Οπότε στις δημοτικές ενότητες που θα πάει, θα υπάρχει προτζέκτορα εκεί πέρα για να προβληθεί σε όλα τα σχόλια, ξέρω κάτω και στους άλλους. Λοιπόν, ποιος από τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους έχει ζητήσει ο κύριος Δημητρόπουλος τον λόγο και ο κύριος Καρμίρης και όποιος από όλους. Λοιπόν, κύριε Δημητρόπουλε. Μία ερώτηση που περίμενα. Όπου υπάρχει εθνικό κτηματολόγιο και δεν αναφέρεται μέσα πουθενά δασική έκθεση. Έχουν προβλήματα αυτές οι περιοχές. Όχι. Όχι. Όπου υπάρχει εθνικό κτηματολόγιο, υπάρχει παράδειγμα στο Κύπριο, στη Σκάλα, στη Σπάρτη, δεν είναι στον Ιπλάν, στον Κάρτη που αναδείχθηκε τώρα. Όποιοι η Σπάρτη έχει ήδη φτιάξει το εθνικό κτηματολόγιο, έχει κυρωθεί ο χάρτης και μια που μίλησα για κύρωση, μου δίνεται και την ευκαιρία να πω και κάτι άλλο.
Μετά το πέρας των αντιρρήσεων, το δίνουμε δηλαδή των 80 ημερών, η υπηρεσία ό,τι λάθη έχει ξεχάσει, ίσως κάποιες αναδασωτές, κάποιες πράξεις που πριν την ανάρτηση δεν είχαν πει, γιατί ήταν αδύνατο να μπουν πόσα πλέον και έχουν μείνει στην καλέντα, θα συμπληρωθεί. Ο χάρτης ο οποίος λοιπόν θα βγει συμπληρωμένος και χωρίς αντιρρήσεις μετά το δίμηνο είναι ο προσωρινά κυρωμένος. Δηλαδή πλέον δεν επιδέχεται καμίας άλλης αλλαγής. Όσοι δηλαδή δεν κάνουν αντιρρήσεις και παραμένουν δασικές εκτάσεις. Ή λόγω του ότι είναι αγροτικές, προφανώς δεν θα κάνουν αντιρρήσεις ή οτιδήποτε. Όλο αυτό το τμήμα για τον νομό θα κυρωθεί μερικώς. Όχι ακυρωθεί, κύρωθεί. Και τα υπόλοιπα θα είναι τρύπες στο χάρτη μέχρι να εξεταστούν οι αντιρρήσεις και να συμπληρωθεί. Δηλαδή μετά από την πρώτη κύρωση όπως λέγεται, ο καθένας μπορεί να έρχεται να ζητά βεβαιώσεις είτε για σύνταξη συμβολέων, είτε για άδειες οικοδομής, για οτιδήποτε αφορά από τις εκτάσεις. Η δε υπηρεσία να διαχειρίζεται αυτό που έχει ως βασική έκταση. Κύριε Δημοτρόπου, είστε λακωνικός και πιστεύω ότι έτσι θα είμαστε όλοι. Ο κύριος Καρμίδης. Μια διευθύνηση από το να κάνουμε. Έχω ένα αγροτημάχιο 10 στρέμματα και τα 500 τετραγωνικά. Το παραβόλο αφορά τα 500 τετραγωνικά. Όχι το σύνολο του αγροτημαχιού. Ναι, αφορά τα 500 τετραγωνικά. Μέσα στα όρια των υπηρεσιών, δηλώνουμε παράβολο για το σύνολο των δασικών εκτάσεων 1, 2 ή 3 που υποβάλλουμε αντίρρηση εντός του πολυβόρ που έχουμε δηλώσει ως όριο ιδιοκτησίας. Κάθε πολύγων, κάθε όριο ιδιοκτησίας, γιατί θα υπάρχουν συμπολίτες που μπορεί να έχει κάποιος ένα ακίνητο στην Αφρική, άλλο ένα ακίνητο στον Αγιάννη, να μην πω περισσότερα και θεωρηθεί ότι όλοι είμαστε κρίση. Λέω λοιπόν, το ακίνητό του να πέφτει σε δύο διαφορετικές τοπικές κοινότητες. Έτσι, γιατί κάθε τμήμα του ακινήτου εντός της αντίστοιχης τοπικής κοινότητας υποβάλλεται αντίρρηση και υπολογίζεται και το παράβολο. Επίσης, λέγοντας τοπικές κοινότητες, όταν θα πούμε και μαζί το καθένας μόνος του στην εφαρμογή, τοπική κοινότητα δεν είναι αυτή που ο καθένας από εμάς γνωρίζει ότι είναι τα όρια της περιουσίας του είτε με την στατιστική υπηρεσία είτε με παλιότερους χάρτες όπως αλλιώς μπορεί να είναι χωρισμένες τοπικές κοινότητες. Οι τοπικές κοινότητες είναι αναρτημένες όπως τις έχει χωρίσει τα όρια τους η κτηματολόγη, η ΝΙΝ ΕΚΑ. Τι θέλω να πω δηλαδή. Κάποιος μπορεί να γνωρίζει ότι έχει ένα ακίνητο στην Παλαιοπαναγιά, όμως να το δει πέφτοντας με τις συντεταγμένες στο όριο της τοπικής κοινότητας τραπεζωτή. Γιατί τραπεζωτή έχει αποκομιστεί με τα συγκεκριμένα όρια και έχει διαχωριστεί στο χάρτη. Όταν θα πάει να δηλώσει μέσα στην εφαρμογή το όριο της τοπικής κοινότητας που τον ενδιαφέρει, να μην δηλώσει η τοπική κοινότητα Παλαιοπαναγιάς, γι' αυτό λέω ότι συντεταγμένες είναι πολύ σημαντικό στον εντοπισμό της έκτασης και τοπική κοινότητα, γιατί το σύστημα δεν θα του δώσει απάντηση. Και θα πει, μα πώς, είναι δυνατόν, αφού είναι στην Παλαιοπαναγιά και έβαλα Παλαιοπαναγιά, γιατί δεν μου το βγάζει. Θα προσέξει σε ποιο όριο της τοπικής κοινότητας υπάρχει και αυτή την τοπική κοινότητα θα δηλώσει στο πλαίσιο εκεί του υπολογιστή για να συνεχιστεί η διαδικασία. Θα κάνω 4-5 ερωτησούλες, δεν ξέρω αν θα τις απαντήσετε μία-μία ή θα τις σημειώσετε. Δεν θα σημειώσετε. Καταρχήν, από ό,τι κατάλαβα, κανείς δεν έχει γνωρίσει πώς και πού θα βρούμε τις συντεταγμένες. Για να εντοπίσουμε δηλαδή το συγκεκριμένο χώρο. Το δεύτερο, αν αυτά τα έγγραφα που θα πρέπει να στείλουμε στην υπηρεσία θα πρέπει να είναι ακυρωμένα ή φωτοτυπίες. Μάλλον φωτοτυπίες για τη ισχύα του. Η τρίτη ερώτηση, αν οι όποιες αλλαγές θα έχουν επιπτώσεις στις επιδοτήσεις. Γιατί έχει εκδοτηθεί και αυτό, αν ξέρετε κάτι.
επειδή έχουν δηλωθεί πολλά χωράφια, τέλος πάντων τώρα και πριν μπορούν σε εκδοτήσεις, αν αλλάξουν χαρακτήρα, αν θα έχει επιπτώσεις σε αυτό ή όχι. Αν το ξέρετε. Έχετε άλλες ερωτήσεις. Ναι, ναι. Εάν κάποιο ακίνητο είναι χαρακτηρισμένο αγροτικό το 2007 και φαίνεται σαν δασικό το 1945, τι θα ισχύσει εδώ, και αν σε αυτό το διάστημα έχει υπάρξει κάποιο συμβόλαιο, πώς θα επηρεαστεί ο τελικός χαρακτηρισμός του ακινήτου. Αυτά. Ξεκινάω από το τελευταίο. Όπως προανέφερα και κατ' όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης, οι βασικοί χάρτες έχουν ως αντικείμενο να τελεσφορήσει ο χαρακτήρας μιας έκτασης και όχι το δημοσιακό. Επίσης, έχετε και ξέρετε τους νομικούς μέσα εδώ στην αίθουσα, κάθε έκταση η οποία καταλήγει ή έχει δασική μορφή, το βάρος της αποδείξεως που έχει ο ιδιώτης για το δημοσιακό και το εμπράγματο δικαίωμα έχει πρόκλημα, προπορεύεται το δημόσιο. Που σημαίνει στην περίπτωσή σας ότι εάν μια έκταση τελειώσει ως δασική το 45, ακόμα και μετά την αντίληψη και την εξέταση της αντίληψης και αγροτική σήμερα, προφανώς πρόκειται σε απλά ελληνικά για μια δημόσια. Εκτός εάν υπάρχουν παρακολουθήρια από τη δασική υπηρεσία που μπορούν να οριοθετηθούν και το οποίο κανένας πολίτης πλέον αυτό το καλλιεργεί, γιατί γι' αυτό το πείο δεν έχει λόγο να ανησυχεί, γιατί γι' αυτό τα παραγωγεία έχουν υπηρεσιακό καθεστώ και δεν έχουν δουλειά για τον σκοπό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν μία έκταση είναι δασική, χωρίς χρήτη και εκεί ως αγωγική, θεωρείται φτιαξωμένη, θεωρείται δημόσια. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, είναι ένα ζήτημα πάλι που θα πρέπει να το χειριστεί η πολιτεία, για το λόγο ότι οι δασικοί κάρτες κοινοποιούνται πράγματα στον ΕΠΕ, όμως η υπηρεσία δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα ούτε τη δυνατότητα να πει στον ΕΠΕ, ακόμα και για τους νέους αγρότες που μπορεί να τρέχουν εκτάσεις, ούτε σταμάτα να πληρώνει, ούτε περίμενε ένα χρόνο να τελειώσουμε να δούμε πως υπάρχουν παραπολιτήρια, μήπως εξαγορές ή ό,τι άλλο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για να μονιμοποιηθούν κάποια πράγματα. Οπότε σε αυτό η απάντησή μου δεν υπάρχει κάποια απάντηση για να μπορέσω να σας καθησυχάσω. Θα το δείξει η διαδικασία, σίγουρα από ό,τι πληροφορούμε, είναι προς την κατεύθυνση το κράτος να δει και αυτό το αντικείμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τις συντεταγμένες, αρκετοί από εσάς έχουν διαποστόμα από τα τοπογραφικά που έρχονται και θα είναι και μία πρόταση δική μου, έχουν συντεταγμένες από την Ένωση. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η έννοια της ισχύως, όπως σας είπα, επειδή ατομικά ο καθένας έχει την ευθύνη του εντοπισμού της έκτασής του με συντεταγμένες και της υποβολής αντιλήσεων, εάν θεωρείτε ότι έχετε δηλώσει σωστά και τα όρια με συντεταγμένες και θέλετε δική σας παιδιότητα, όχι παιδιότητα, δική σας έτσι, προτροπή και να πείτε ότι αυτά είναι τα όρια με συντεταγμένες, αυτά θα κάτσω να τις προλογίσω, αυτά θα δω, είναι το δικό σας εκεί. Για το πόσο πιστεύετε ότι αυτές οι συντεταγμένες καλύπτουν ακριβώς και επακριβώς τα όρια, εγώ δεν λέω ότι δεν τα καλύπτουν, αλλά δεν το ξέρω. Δεν έχω κανένα τέτοιο απόσπασμα σαν εμπειρία στο κάτω για να ξέρω να κάνω και εγώ την ταυτοποίηση ότι άλλα είπα, άλλα μου βάλανε, υπάρχει μια απόκριση. Όλοι όσοι έχετε ασχοληθεί με αυτό, ξέρετε και μπορείτε να ελέγξει. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάει και να τη ζωγραφίσει εκεί που θα κάνει την αντίληψη, γιατί είναι σίγουρος ότι και να βάλει και του διπλανού. Το σύστημα θα πάρει αυτές τις τεταγμένες που θα του δώσει ο κάθε πολίτης και επί αυτής της έκτασης θα υπολογίσει γιατί θα το θεωρήσει ότι αυτή είναι δηλώσια. Έτσι. Άρα, άλλοι, γιατί λένε θα πρέπει να πάμε λέει, να ξαναφτιάξουμε τις περιουσίες μας σε ένα ελληνικό μηχανικό για να έχουμε το παράδειγμα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα
κακό, με την ποια είναι. Προφανώς έχει μία επιβάρυνση. Γιατί και το παράδοξο. Και αν θα χρειαστεί είτε φωτοερμηνεία από τα σχολόγια, αν χρειαστεί να φτιάξει κάποιο και ένα τοπογραφικό, οτιδήποτε, καταλαβαίνω το κόστο που βγαίνει ψηλά για τον καθένα. Αν όλα αυτά χρειαστεί να τα πληρώσει. Ναι. Όμως, να δείτε και την άλλη πλευρά. Ότι θα έρθει το εθνικό κτηματολόγιο. Το εθνικό κτηματολόγιο, όπως και το δασολόγιο που γίνεται όλα στους κάρτες, καθορίζει όρια ιδιοκτησιών με συντεταγμένες έτσι. Άρα, αύριο δεν γίνονται μεταβιβάσεις. Πρέπει να υπάρχουν τοπογραφικά με τα όρια εξαρτημένα. Μπορεί δηλαδή όταν κάνει κάποια διατήρηση, βάλει κάποια νοδότητα που λέει να τα έχει σε ένα χαρτάκι εδώ. Γιατί δεν του ξέρω σε τα μέσα, ξέρω που τι βρήκα από τσέ και κάποιο να κάθεται να πληκτρολογεί. Δεν είναι απαραίτητο εκείνη τη στιγμή τη αντίρρηση να έχει ένα τοπογραφικό ή μπορεί αύριο στην υπηρεσία να πει ότι δεν βάζω ένα τοπογραφικό. Αλλά μετά τότε θα έρθει η επιτροπή και θα πει για να δούμε αυτό το τοπογραφικό είναι αυτό που δηλώσατε. Δεν πρέπει να έχει κάτι να το παραβάλει. Ο κύριο Αγιετάκο στην πρώτη. Αν ρωτήσω κάτι με τους αποβάσεις, όπως θέλει, να προβλέπει αλλαγή κάτι, γιατί τάξεις στα δικαστήρια γίνεται. Αυτό με αυτούς αν είναι αντίρρηση. Χαρακτηρίζεται δασικό το 45. Σχεδόν σε όλη την έκταση μετά μέχρι το 7 είναι δασικό. Βλέπουμε ότι και τότε φαίνεται ότι είναι δασικό. Εάν υπάρχει τίτλος, πρώτο 45, και περιγράφει κανονικά με αριθμό θέσμα, νεογρόθαρα, νεαράς ηλικίας, φούρνος, ερυπωμένη ηλικία. Τι γίνεται τώρα, τι λέει ο νέος μου, δεν το έχω δει και θέλω να το δει. Η βάση σύνταξη των δασικών χαρτών, όπως και η βάση έκδοσης πράξεως χαρακτηρισμού, είναι η αεροπογραφία του 1940. Άρα, σε αυτό το πολίτη θα λέει η δικαστική οδός ή το καταπολίτη. Λέω, έχει τίτλο, να σας πω τώρα, μιλάω δίσου, μιλάω συγκεκριμένα. Του 20-24, μιλάει για έκταση, για όρια, για άλλες ιδιοκτησίες, αναφέρει σπίτι, ερυπωμένο, φούρνο, ερυπωμένο, αριθμό ελαιοδέντρων, νεαράς ηλικίας, μεγάλης ηλικίας, αφλαδιές και όλα αυτά τα. Τα αρχή μετά και θα πούν και ότι αυτά ξέρουμε ότι μέχρι τώρα πάντα σου πήγε στα δικαστήρια και τα πόδια. Και αυτό το τμήμα θα έστω και ποιο είναι το πολίτη. Δεν ισχύουν αυτά. Μου κάνει εντύπωση. Ο πολίτη δικαιώνεται σε σχέση με το ιδιοκτησιακό. Δεν δικαιώνεται να πιάσει μορφή. Τα δικαστήρια δεν κρίνουν μορφή. Κρίνουν πράγμα το δικαίωμα. Κανένα δικαστήριο που δεν λέει ότι επειδή έχετε έναν τίτλο όποιος και να είναι αυτός, ότι η έκτασή σας είναι και ευρωτική, το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Οι δασικοί χάρτες, λοιπόν, επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά, είναι θέμα μορφής. Ο τίτλος που ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί είναι για το ένομο συμφέρον και να τον προσκομίσει. Ο κ. Νικολακάκης στο λόγο. Όλοι θα πάρετε το λόγο, δεν υπάρχει κανένα. Θα πηγαίνετε μια σειρά. Κ. Νικολακάκη. Να ρωτήσω θέλω το εξής. Οι πηγές που υδρεύονται και αρδεύονται που είναι σε δασικές εκτάσεις. Και κατά κύριους λέγαμε ο τάδε είναι δική του η πηγή και την παραχωρεί. Σε αυτές περιπτώσεις τι γίνεται. Δεν έχω απάντηση σε αυτό κύριε Νικολακάκη. Ο κύριος Κρύβας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί είχα πάρα πολλές ερωτήσεις, καλύφθηκα από τους προηγουμένους. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο διευθυντή, δεν κατάλαβα καλά τους κάρτες από τους κασφορείας που είχαν ρωτήσει. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι αποδεκτικά στοιχεία, οι τελεσίδιοι δικαστικές αποφάσεις. Ή μόνο τα Χρυσόπουλα που τουρκοκρατίζουν από την κατηγορία και συμφωνώ και με αυτό που είπε ο κύριος Αγιετάκος. Δηλαδή έχω το συμφώνημα από τον παππού μου. Είναι άκυρο. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, πόσες, έχω πέντε χωράφια εγώ που έχω, πρέπει να κάνω τρεις. Θα κάνω πέντε ή σε μία και τρεις πέντε. Ευχαριστώ. Η καινούργια νομοθεσία έλεγε ότι το 43-49 προς το 16
Έλεγε ότι όλοι αυτοί οι κάρτες όποτε και να είχαν καταρτιστεί για την ενεργασία του παρελθόν, θεωρηθεί, αναμορφωθεί και οτιδήποτε, ο φορέας ο οποίος έπρεπε να τους πάρει όπως τους είχε και να τους βάλει σε αυτή τη διαδικτυακή εφαρμογή ήταν η έψιδας όπου κάθε νόμο. Αυτό έλεγε ο νόμος. Δηλαδή μας έλεγε πάρτε αυτούς τους κάρτες με τη μορφή ό,τι είναι με τις δύο φωτογραφίες και όπως τους είναι συντεταγμένοι, βάλτε τους στο ίντερνετ και να κάνουν πόλεμο σαν τώρα, οι δικαστικές αποφάσεις και οτιδήποτε, όλα αυτά θα πρέπει να τα μνημονεύσετε κάνοντας την αντίληψη. Ο νομικός που θα βρίσκεται στην Επιτροπή και οι οδηγίες που θα πάρουν από την Επιτροπή, όλα αυτά θα τα συνυπολογίσουν. Με βασικό όμως άξονα, ξαναλέω, είναι να εστιάσουμε στην μορφή το οτιδήποτε επιχωρικό στοιχείο θα αξιολογηθεί. Ρωτήσατε και κάτι άλλο. Αν η αντιλήψη είναι σε μία ή σε πέντε. Λοιπόν, η αντίληψη γίνεται αναγκίνητο. Δηλαδή, εάν έχετε πέντε ακίνητα τα οποία είναι όμορφα, δεν παρεμβάλλετε τίποτα, μπορεί να κάνει και μία στιγμή για το κοινό. Κάνετε ένα τοπογραφικό προφανώ. Αυτό είναι η συγκεκριμένη σα αντίληψη. Αυτό είναι η συγκεκριμένη σα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται διάλογο, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έτσι γραφτεί ο κύριος Ταξιλίδας, ο κύριος Βουνάς, ο κύριος Βουνάχος, και μετά το λόγο να το πάρει ο κύριος Σοφορός και το λόγο οι πολίτες μετά. Ο κύριος Δουλειάς. Λοιπόν, οι ερωτήσεις λακωνικές. Μία. Λοιπόν, κύριε Ταξιλίδα, είτε και το λόγο. Ναι, αλλά πριν κόστα. Επειδή μετά το 1945 παρατηρήθηκε μεγάλη ροή προς την Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία και άλλο. Οι γονείς μας καλλιεργούσαν εκτάσεις οι οποίες ήταν όμορες με δασκέτες. Επειδή έγιναν έρημες αυτές οι εκτάσεις, αλλά υφίσταται ακόμα τα ελαιόδεντρα μέσα, μαζί με δέντρα βασικού χαρακτηρισμού, αυτές οι εκτάσεις, εάν δεν κάνουμε προσφυγή, ειδικότερα οι μετανάστες, εάν δεν κάνουν ένσταση κλπ. Και πλέον περιέχουν στο κράτος, στη βασική υπηρεσία. Δηλαδή θα έχουμε ένα δάσος που θα έχει προσθεθεί και ένα είδος ακόμα πλάστησης. Ευχαριστώ. Είπαμε να κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις, με συγχωρήστε, τώρα ο κύριος Κοκάκος, έρχεται από την αρχή, ήρθε να μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο. Δεν ήρθε, δεν νομίζω ότι ήρθε να μας πει, να μας δείξει τα πάντα. Δεν ξέρω, μπορεί να απαντήσει και το πάντα. Με μόνο δύο επιθέσεις αυτές. Όπως είπαμε τη μορφή, χρησιμοποιήθηκε το 2007. Το 2007, σε μία αεροφωτογράφηση, αν κάποιος δεν πάει να κάνει μία αυτοκέντρη, όσο δεν γνωρίζει το πλησίες, μπορεί να υπάρχουν 7 μεγάλα ελαιόδοτρα, 5 βελανικές και 3 κουρνάκια. Αυτό το πράγμα θεωρείται δασικό, διότι έχει και δασικά είδη. Άρα, έτσι. Τώρα, αν η αεροφωτογράφηση γινόταν το 2016, κάποιος πολίτης, παράνομα ή σύνομα, είχε πάει, είχε κόψει τις βελανικές και πάει μια αεροτομία και φαινόταν μόνο οι ελιές. Και το 1945 αυτή η έκταση ήταν αγροτική. Τότε δεν θα ήταν αντικείμενο αντίρρησης από τον ίδιο πολίτη, αν η αεροφωτογράφηση ήταν το 1945 ή το 2016. Έτυχε να είναι το 2007 αυτή η συγκυρία, γιατί έτσι λοιπόν. Πάσα ο κύριος Κουνάζης στο λόγο και αν άρχισε ο κύριος Λάγος. Δεν θέλουμε συζητήσεις. Ακούστε συνάδελφοι, όλες οι ερωτήσεις είναι στο πέρασμα. Είναι έξω ο κύριος Λάγος. Ο νόμος Λακωνίας έχει πολλές πυρκαγιές. Πώς έχετε χαρακτηρίσει αυτές τις περιοχές, τις πυρκαγιές, ειδικά στην περιοχή εδώ
Χρυσάφων, Νότος, όλη η περιοχή αυτή. Και μια άλλη ερώτηση, να μας διευκρινίσετε κάτι. Το ΑΝΗ με το ΑΑ. Αυτό πρέπει. Εμείς πάμε στο ΑΝΗ, είπαμε όπως είπατε και προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο συνθετικά στο να χαρακτηρίσουν μία έκταση ως δασική. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα μίας έκτασης χιλίων στρεμμάτων, η οποία έχει στο σύνολό της τον χαρακτηρισμό δέλτα δέλτα. Που σημαίνει ότι η φωτογραφία του 45 το βρήκε δασικό και η φωτογραφία του 2007 το βρήκε δασικό. Εάν το 2004 είχε πιάσει πυρκαγιά στην περιοχή, στα ίδια χίλια στρέμματα και είχε καεί. Αυτή η περιοχή λοιπόν, αυτό το πολύγωνο των χιλίων στρεμμάτων, εκτός από το ΔΔΔ που θα έχει και ένα άλλο συνθετικό για κάποιον που θα πατήσει πάνω, το συνθετικό του ΑΝΗ. Δηλαδή, ότι είναι μία αίσθηση που είναι κηρυγμένη και προστατεύεται από τα δασική νομοθεσία όσα μας λένε λόγω πυρκαγιάς στην προκειμένη περίπτωση και έχει επίσης το μορφολογικό χαρακτηριστικό της ανέκαθεν δασικής έκτασης στηριζόμενη στις δύο αεροφωτογραφίες. Εκεί λοιπόν ο πολίτης, και αυτό είναι ένα ερώτημα που έχουμε κάνει αλλά νομίζω η απάντηση προκύπτει, έχει το δικαίωμα να κάνει αντίρρηση για το οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να πει, κάνω αντίρρηση πληρώνοντας, το διευκρινίζω, αυτή η ένταση που τη λέτε αναδασωτέα εδώ κάπως. Κακό μην τη λέτε, δεν κάνει και ποτέ. Θα το δει επιτοπή. Αν πράγματι θα ζητήσει στοιχεία να δούμε κατά πόσο εξπαθεί αυτός ο σχεσμός. Το δεύτερο που ένα πει, ναι, καμένη είναι, αναδασωτέα είναι, όμως, στα όρια της ιδιοκτησίας μου, κάπου στη μέση τα χίλια στρέμματα που ξέρετε εσείς ποιο είναι το ακίνητό σας, δεν ήταν ποτέ δασικό. Ούτε το 1945, ούτε το 2007. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποδεικνύεται και περίπτωνα, να φαίνονται ελιές και τέτοια και από λάθος να έχει συμπεριληφθεί σαν απολύγωνο δέλτα δέλτα. Εκεί λοιπόν, έχει το δικαίωμα να πείτε, στα όρια της ιδιοκτησίας μου, ναι, μένει. Μην αναδασωτέω, δεν μπορώ να μην το παραδεχτώ. Την όμως η μορφή του στο δασικό χάρτη ήταν ανέκαθεν εισαγροτική. Τέτοιες περιπτώσεις, όπως και περίπτωση που από μόνη της θα μπορούσε να περιέχει μία αναδασωτέα, αλφα, αλφα μέσα. Και να είναι κυλημένη στην αναδασωτέα. Έχει προκύψει στην Ηλία που ανέκτησε πρώτη. Έχει γίνει αντικείμενο και για τους υπόλοιπους νομούς, γιατί όλοι οι νομοί έχουν τέτοια πολύγωνα. Αναδασωτέα με μέσα ΑΑ, διαφορετικές χρονιές και βρισκόμαστε στην αναμονή κάποιων διευκρινιστικών οδηγιών από το Υπουργείο για το πώς θα τις χρησιμοποιούμε. Υπάρχει δηλαδή μία πιθανότητα να αυτή η οδηγία, γιατί έχουν εκφραστεί και οι απόψεις, να μην έμπαινε το όριο της αναδασωτέας και να φαινόντουσαν μόνο οι μορφές τις οποίες μπορούσε ο καθένας να κάνει χωρίς το βάρος και να έμπαινε αρκετές προτάσεις έχουν γίνει. Ή επίσης να τις συγκεντρώσουμε όλες και να στείλουμε στα αρχεία δασαρχεία να γίνουν άψεις για αυτές ώστε να απελευθερωθεί το αναδασωτέο. Δεν έχουμε τελεσίδι τις οδηγίες για αυτό. Είναι ο τρόπος όμως θα είμαστε σε θέση και με την κοινωνία μας την περισσότερη μας να το λύσουμε και αυτό. Πάντως, για τον πολίτη δεν απαγορεύεται να κάνει, όχι όμως αφελώς, την οποιαδήποτε αφήρηση για τη μορφή για την οποία. Είπατε ότι η αεροφωτογράφηση δεν ξεκαθαρίζει ένα κύμα που μπορεί να έχει καλλιτικές, να έχει αγριοκαστανιές, δεν είναι σαν δασική έκταση. Αυτό σημαίνει ότι το 45 που ακόμα και οι δεκαετίες ήταν καλλιεργούμενο είδος και το 45 ο κόσμος το μία τέχνα που μιλάει. Λοιπόν, το 45 που ήταν σε μεγάλη έκταση καρδιές. Καρδιές από τον τόπο μας τελειώσανε επί τη δεκαετία του 80, που είχε την ιδιοξυλογικό μήνυμα. Άρα λοιπόν το 45 πολλά θύματα τα οποία είχαν ειδικά οι εργασίες που ήταν γεμάτες με καρδιές, με βελανιδιές, με αγριοκαστανιές, το αγριοκάστανο ήταν χορέψιμο είδος. Έχει πάρει το χαρακτηρισμό δέλτα το 45.
Και το πιθανότερο είναι ότι τα κτήματα αυτά, αυτά οι καρδιές προσόντρες που πήγαν τη δεκαετία από εδώ, δεν καλλιεργηθήκαν και ξαναπήραν πάλι. Άρα λοιπόν τα χάνει αυτό το δάχτυμα. Με πάλι δηλαδή δύο φορές χαρακτηρισμό δεν. Εάν αποδείξω και τις δύο χρονιές ή όποια χρονιά θεωρεί ότι ο χάρτης κάνει λάθος, το λάθος, γι' αυτό λέμε τα στοιχεία που μπορεί να γράψει ο καθένας στην αντίστοιχη φόρμα, αν έχει έκθεση υποπροεδημίας, η αυτοψία είναι πιθανόν να διενεργήσει η Επιτροπή για την κάθε μία αντίρρηση για να επιβεβαιώσει είτε την υποπροεδημία είτε ό,τι άλλο στοιχείο, θα δικαιώσει αυτόν που πραγματικά λέει αυτό που είπατε κι εσείς και εσφαλμένα είναι. Εδώ, όπως όλοι καταλαβαίνετε και συμπεραίνετε, και το έχει πει και δεν είναι θέμα πολιτικής τοποθέτησης. Καταλαβαίνω ότι ό,τι σφάλμα μπορεί να υπάρχει, είτε από φωτογραμμετρική απόσταση, δεν είναι εσκεμμένο το σφάλμα. Καταλαβαίνετε όλοι σας ότι μέσα σε μια ευρύτερη δασική περιοχή, αν υπήρχαν στις κατατόπιες περιοχές, δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι συνθήκες μπορεί να επικρατώσει από 45-60 στην κάθε περιοχή της Λακωνίας. Και αυτό που είπατε με τις βελανιδιές, τα βελανίδια που τα δίνανε για τροφές, ναι. Όποιος μελετή μπορεί να κάνει οτιδήποτε με την ορφή, δεν μπορεί να πει στο νου του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν για τροφή, άρα να το εξαιρέσει όταν κάνει μία δουλειά 4.000.000 χρημάτων σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ελέγχου και θα πρέπει να το αναπτύξει. Γι' αυτό λέμε ότι όλα αυτά τα σφάλματα λοιπόν θα διευθετηθούν. Όμως υπάρχει το παράδειγμα. Ξέρω και ακούω πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται για το παράδειγμα. Είτε συμφωνήσω, είτε τώρα υφίσταται. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Κύριε Δούλια, είναι το λόγο και ο κύριος Βουνάρης μας κλείνει. Κύριε Κοντράκο, αν σε ένα κτήμα ή κολλά υπάρχει συνδιοκτησία και οι δύο ιδιοκτήτες θα κάνουν δύο ενστάσεις ξεχωριστά ή μία. Ευχαριστώ. Και αυτό το έχουμε ερωτήσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχω μια ασφαλή απάντηση. Εντάξει, θα το οθετήσω μετά. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Ποιος καθορίζει το τίμημα και αν στην όλη υπόθεση εμπλέκεται η ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή, σήμερα στην ανάρτηση των χαρτών αυτών, πίσω από τους χάρτες, υπάρχει ιδιωτική εταιρεία. Ναι ή όχι, αν το ξέρετε. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένα χωρισπρακτικό όλο και όλες αυτές οι ασάφειες είναι για στενοπορία περισσότερο του κόσμου. Από εκεί πέρα για το προσωπικό, αν έχετε το κατάλληλο προσωπικό, γιατί ενέργειες έχετε κάνει ώστε να αποκτήσετε 5-10 σε αυτή την περίοδο ανθρώπους, ας πούμε, να δουλέψουν και να φέρουν σε πέρα όλη τη διαδικασία. Και να μην τρέχει ο κάθε μικρομεσαίος και φτωχός αγρότης να βρει άκρη μέσα σε αυτό το λαβύρινθο. Γι' αυτό θέλω απάντηση για το προσωπικό, τι έχετε κάνει και αν υπάρχει το προσωπικό, το ήδη υπάρχουν, μπορεί να φέρει σε πέρα σε αυτή τη διαδικασία και αν πίσω υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες πίσω από μετά. Το προσωπικό της υπηρεσίας μας και δει το επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας μας που είναι ικανό να αξιολογήσει ένα τέτοιο έργο με τόσο μεγάλο μεγέθους είναι μηδαμινό. Και μειώνεται τα τελευταία 15 με 20 χρόνια χωρίς να έχουμε ούτε μία καινούργια πρόσληψη δασολόγου ή δασοχών. Ευτυχώς, σαν προσωπικό έχουμε στελεχωθεί με την πρώην αεροφυλακή, όμως η πρώην αεροφυλακή λόγω της ιδιότητάς της δεν μπορεί να εμπλακεί στη φωτοερμηνεία ενός δασοχού κάρτη που χρειάζεται ένα δασοχό ή ένα δασοχό. Με αυτή την έννοια λοιπόν και ο έλεγχος των παλιών μελετών που είχαν δοθεί σε εταιρείες γιατί έτσι προέκυψε ο καθεστώς μηχανισμός έγινε για τα 4 εκατομμύρια στρέμματα από μηδαμινό προσωπικό αναστολμό και σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα που και αυτό 2 μηνών που και αυτό διεχόταν από νομικές διατάξεις. Αυτή τη στιγμή ή και το κράτος βάλει κάποια χρήματα ελάχιστα
για να μπορέσει η υπηρεσία με ιδιώτες έξω συναδέλφους ή ιδιωτικά γραφεία, αν ήταν να συνεργαστεί. Όμως, ούτε η πρόθεση υπήρχε έντονη από τα γραφεία να πάρουν τέτοιου είδους βοήθεια να προσφέρουν, γιατί το ποσό θεωρούσε ότι ίσως να μην τους ήταν ικανοποιητικό. Και πράγμα μπορεί να μην ήταν ικανοποιητικό, γιατί αν η υπηρεσία θέλει 10 άτομα και 15 για να μπορέσει να βγάλει σε πέραση, να μπορούσε στο παρελθόν να ελέγξει αυτούς τους κάρτες πολύ καλύτερα, θα χρειαζόταν πολύ μεγάλο ποσό που δεν διαθέτεται για κανέναν, κανείς δεν πρόκειται. Ούτε και η διαδίκηση, δεν κάνει καταρχήν διορισμό στο ίδιο το κράτος. Δεν έχουμε προσωπικό. Τον επόμενο χρόνο μπορεί να είμαστε ακόμα πιο λίγοι. Έτσι, ακόμα πιο λίγοι υπάρχει. Το είπα και πριν, ακόμα και στις πράξεις χαρακτηρισμών και σε οτιδήποτε, καθυστερούν οι συνάδελφοι δασάρκες ακριβώς, δίνουν τα μέγιστα, δεν έχουν προσωπικό. Πώς μπορεί κάποιος όταν έχει 50, 100, 200 αιτήματα να τρέχουν από την αναβριτή. Ένας μόνο, ο δασάρκης είναι ο μοναδικός δασολόγος σε κάθε δασαρχείο που τρέχει για να εκδώσει τις πράξεις χαρακτηρισμού. Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο, γιατί έχει το γενικό πρόσταγμα στην υπηρεσία του. Πώς είναι αυτό το κάνει? Δεν μπορεί, έπρεπε να έχουμε κι άλλους συναδέλφους. Να μπορεί η δουλειά να μοιράζεται, να εξυπηρετείται και ο κόσμος. Δυστυχώς δεν έχουμε προσωπικό. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν πάρει τους δασικούς κάρτες από εδώ και 12 και 13 χρόνια, τους έχουν φτιάξει, τους έχουν ξαναδώσει, έχουν ξανατροποποιηθεί, έφτασε η υπηρεσία να τους ελέγξει 2 και 3 φορές μέχρι να τους αναρτήσει με όποιο προσωπικό είχε κάθε φορά. Κύριε Κωνστάκο, μια ερώτηση. Το 45 είναι βασική έκταση και σήμερα είναι αγροτική. Κάνει ο συμπολίτης που έχει αυτή την έκταση, κάνει ένσταση, να το πούμε σαν αντίρρηση. Λοιπόν, εάν δεν χάσει την αντίρρηση, από ό,τι κατάλαβα γίνεται δασική έκταση αυτομάτως και τη χάνει. Αν γίνει δεχτή η αίτηση και δεχτούν ότι γιατί είναι αγροτικό τώρα, είναι δική του ή πρέπει να την αγοράσει? Εάν μια έκταση είναι δασική το 45 και αγροτική σήμερα, η αντίρρηση προφανώς θα εστιαστεί στο 1945. Αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, η ερμηνεία και η επιτροπή πιστή για το 1945, από το πέρας των αντιρρήσεων θα φέρει τη μορφή ΑΑ, αν δικαιωθεί για το 1945. Και θα είναι πίσω. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο. Είπε να δικαιωθεί. Κάτσε ρε Γιώργο, είπαμε, αν δικαιωθεί, αν δικαιωθεί η έκταση δεν είναι της δασικής υπηρεσίας. Ωραία, αν δεν δικαιωθεί, εάν δεν δικαιωθεί, είναι δασική. Ο συμπολίτης μας που έχει ζητήσει το και όποιος άλλος. Να το τελειώσουμε. Εάν το 45 είναι δασικό, πώς μπορεί να δικαιωθεί? Δεν δικαιωθεί. Δεν δικαιωθεί. Να πω κι εγώ μερικά πράγματα. Να λεπτάκι. Να λεπτάκι. Κύριε Κωνστάκο, απαντήστε και να δώσετε λόγο στους υπόλοιπους. Τις εκτάσεις οι οποίες το 1945 είναι βασικές και σήμερα βρίσκονται και δεν πληρώνεται ο κόσμος. Υπάρχει κείμενη νομοθεσία, αρκετές περιπτώσεις, έτσι, είτε της αγοράς, είτε τύπους, της κρίσης και οτιδήποτε, για να μπορεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση να συνεχιστεί η καλλιέργεια. Και σε κάποιες περιπτώσεις, παράδειγμα, το 1960 έχει αγροτική μορφή, που δεν φαίνεται και συνεχίσει αυτή η αγροτική μορφή να είναι μέχρι σήμερα, υπάρχει διαδικασία, προβλέπει η νομοθεσία να πάρει και πίτους οι οποίοι μεταγράφονται και ότι δεν σταματάνε. Απλά οι εκτάσεις αυτές έχουν, όπως είπαμε, το πρόβλημα των δασικών. Εξαγοράζονται, παραχωρούνται
και οι ανέκαθεν δασικές μπορούν να παραπολυθούν για γεωργική καλλιέργεια. Υπάρχουν επιτρεπτές επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις. Δεν σημαίνει ότι κάτι που είναι ανέκαθε δασικό δεν μπορεί κάποιος να τους ζητήσει για παραπολύθεια. Με ψεύτικες συντεταγμένες εσείς θα βγάλετε αποφάσεις και θα καταλογίζετε ότι αυτό είναι δασικό, εκείνο είναι έτσι, δεν καταλαβαίνω. Και ένα άλλο θέμα. Από την αεροφωτογραφία, αυτή η επιτροπή που λέτε που δεν ξέρω ποια άτομα και τι άτομα θα είναι, τι ειδικότητες θα έχουν, θα καθορίσουν από την αεροφωτογραφία ποια είναι χορτολιπατική, ποια είναι δασική, ποια είναι, έχει ρίκια, ποια έχει αυτά. Δεν είναι αυτή. Από την αεροφωτογραφία είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και μετά, στο τέλος. Ένας άνθρωπος είχε το 1945 που λέτε μια έκταση 10 στρεμάτων. Και τσούπου τσούπου το καθάρισε γύρω γύρω, το καθάρισε. Και τώρα βρίσκεται αυτό να είναι ένα περιβόλι φυτεμένο με πορτοκαλιές, με βαλέτσι ας πούμε, 30 ετών. Και να είναι 40 στρέμματα. Αυτός ο άνθρωπος τι θα γίνει. Τι θα δηλώσει αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε πόσα είναι τέτοια. Το 50%. Τον ιδιοκτησιό. Αυτός τι μεταχείριση έχει. Μπορεί να το, θα το αγοράσει αυτό. Θα του το πάρουνε. Θα του πούνε δεν είναι δικό σου να το βρείτε στο πέρασμα. Ο κύριος Γεραχτής στον νόμο, ανασυντεκριμένη ερώτηση θα παρακαλέσω. Είπα, το Σοφιανίδη δεν κάνανε ούτε η δημοτική. Δεν κάνανε το καταλήξη. Πήραμε τον άνθρωπο ήρθε για να μας ενημερώσει. Μια διαπίστωση σύντομη θα κάνω. Λέγεται ότι το μέτρο αυτό είναι καθαρά εισπρακτικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό και παρότι ο κύριος Κοντάκος μας το παρουσίασε πολύ χαλαρά, μέσα από την χαλαρότητα διαφέρει και αυτό. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τοπογραφικά και έχει τα δύο πράγματα εδώ που έχουν κόστος. Τώρα στην ερώτηση. Η ερώτηση είναι σχετική με την ερώτηση που έκανε ο κύριος. Εγώ έχω αγοράσει κτήματα εδώ και 20 χρόνια.
τα οποία για να μην κοροϊδευόμαστε έχουν γίνει από καταπατήσει στο παρελθόν. Είναι ΔΕΛΤΑ Α. Με αυτά τα χτύπατα τι θα γίνει, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ένα ακόμα από το διαβάσιμο για δύο τελευταίες μέρες, ότι μεταξύ των χαρτών του 45 και του 2007 υπάρχουν και οι χάρτες του 75. Και λέμε ότι κάποιο κάνει μια ένσταση και λέει: το γράφω μου να είμαι τρατασικό, είναι αγροτικό, και ότι τα πριν το 1975 αυτά θα μπορέσουν να εξαγοραστούν, ενώ αυτά που είναι καταπατημένα μετά το 1975 θα μπορέσουν να θα είναι μόνο ως προς ενοικίαση. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Το δεύτερο μέρος, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας ισχύει ακριβώς όπως το αναφέρατε εσείς. Όμως, το δεύτερο μέρος της ερώτησής σας δεν αφορά την παρούσα διαδικασία αντίρρησης κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών. Αφορά μια διαδικασία που μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, εφόσον ο κάθε πολίτης θέλει ή δεν θέλει να κάνει ένσταση, μπορεί να προβεί με την κείμενη νομοθεσία σε ό,τι αυτός θεωρεί ότι τον εξυπηρετεί. Δηλαδή δεν μπορείτε να πείτε ότι έχω και το 60, άρα προτίθομαι να το αγοράσω διότι είναι έτσι και έτσι και έτσι και να βγει ο χαρακτήρας αγροτικός επειδή αναφέρεται αυτά. Μπορεί να βγει δασικός σε συνδυασμό με αυτό που είπαμε, αν ρυθμιστεί από την πολιτεία πόσο μπορεί ο ΠΚΠ να περνένει ή όχι αυτά τα ΔΕΛΤΑ Α και να μην κόψει επιδοτήσεις. Και μετά να κάνουν τα σχετικά αιτήματα ο καθένας με την αεροφωτογραφία, τη σειρά αεροφωτογραφιών που προαναφέρατε και ό,τι μπορεί να, με βάση του νόμου να αιτηθεί και να διεκδικήσει και να πάρει, θα το πάρει από την οικία δασική υπηρεσία αφού τελειώσει η διαδικασία της κύρωσης και της ανάτησης και στο βασικό καρτό για να αντιρρήσει. Αυτό που λέτε βεβαίως είναι σε ισχύ, αλλά δεν είναι πρόβλημα να πάω πίσω ότι έχω. Ξέρω εγώ το 60, δεν ξέρω τι εντολές θα πάρει. Δεν το είπα εγώ σαν πρόβλημα. Όχι, αυτό είναι καλό που το γνωρίζετε και εσείς και τα ακούει, με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να σκεφτεί τι θα γίνει στην περίπτωση που κάνοντας αντίρρηση ή δεν κάνοντας αντίρρηση, δικαιωθεί ή δικαιωθεί, αν θέλει με την κείμενη νομοθεσία μετά να προχωρήσει σε οποιοδήποτε άλλη ενέργεια. Εξαγοράς, της χρήσης, όπως είπατε παραδείγματος. Αυτό είναι στο. Το πολύ δημοτισμό, γι' αυτό υπάρχουν και είναι εφαρμόσει. Ο κύριο Βουγάλη έχει το λόγο. Ναι. Μόνο ελάτε κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Βουγάλη. Διατιμάστε τον κύριο Σκουτσοβίτη για να κερδίσουμε χρόνο. Ο κύριο Σκουτσοβίτη να ετοιμάζεται μετά κοντά στον μικρόφωνο. Θα ήθελα να πω ότι κάνω μια ενταφή συζήτηση, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σε ένα χώρο ευρύτερο, μεγαλύτερο, να έρθουν εδώ οι πολίτες οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν δίκιο, να ενημερωθούν σωστά και να τεθούν τα πράγματα κάτω απλά και όμορφα και ωραία. Αυτό πιστεύω. Κύριε Μπουγάλη, αν καταλάβατε, αν δεν ήσασταν στην αρχή, είπαμε. Θα γίνει από την αρχή, ναι. Μπράβο, θα γίνει συνάντηση στις έδρες των τέος Καποδιστριακών Δήμων και θα κανονιστεί και σήμερα. Ήδη την Παρασκευή θα γίνει στο Καστόρι. Θα γίνει Μιστράς, Χωριτσά, Ξηροκάπη, τα γνωστά. Σελασία και Καριές. Όλοι καλή. Ευχαριστώ. Κύριε Κουτσοβίτη, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Κουτσοβίτης, είμαι και πρόεδρος των Υπερφερειακού Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανικών. Θέλω να πω, όπως έχω πει και κάποιες φορές, ότι σωστά έχουν ξεκινήσει τα σκι χάρτες, πρέπει να γίνουν στη Λακωνία, αλλά έχουμε πάρα πολλά αλλά. Το ένα το βασικό το είπε ο ίδιος ο Ηλίας ο Κοντάκος, ότι αν θα πάμε με τις συντεταγμένες της Ένωσης, πάνε να πει ότι αποδεχόμαστε τα όρια της Ένωσης. Άρα, σε οποιαδήποτε μετά κτηματογράφηση, αν έχουμε καταθέσει αυτά, οποιοδήποτε λάθος έχει γίνει, φταίμε εμείς. Το αποδεχόμαστε. Εντάξει. Η Ένωση, όπως είπε και ο κύριος λίγο πριν, ότι η ακρίβειά τους είναι συν 3, 4, 5, 10 μέτρα. Άραγε δεν μπορούμε να βασιστούμε στην Ένωση. Όποιος βασιστεί στην Ένωση έχει την ευθύνη που θα γίνει με το κτηματολόγιο. Δεύτερο, ο χρόνος, όπως είπαν όλοι, σίγουρα δεν φτάνει και δεν θεωρώ ότι ο πολίτης έχει τη δυνατότητα, μάλλον είναι τόσο εύκολο να το κάνει μόνος. Έτσι. Και από εκεί και μετά, αν είναι φωτοερμηνεία ή αν είναι συμβόλαια ή αν δεν είναι όλα αυτά, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Όσον αφορά την ενημέρωση, σωστό είναι να γίνει κατά κάποιο τρόπο ένα δημοτικό διαμέρισμα, αλλά ίσως όμως θα τεθούν ερωτήσεις σε ένα διαμέρισμα που δεν θα τεθούν στο άλλο και θα ήταν πιο σωστό να γίνει σε πιο ευρύ επίπεδο. Θεωρώ. Σε μια μεγαλύτερη αίθουσα, δεν ξέρω πού μπορεί. Μπορεί να έχω εγώ μια ερώτηση που να μην γίνει σε άλλο διαμέρισμα και να μην απαντηθεί. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Από εκεί και μετά,
εκτός από το παράπονο, αυτό που είπε ο κ. Σοντάκος και έχει δίκιο, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ότι έχει και κάποιο κόστος εξαγοράς μετά ένα στρέμμα. Αυτό είναι βασικό. Άλλο να έχεις 5 στρέμματα να εξαγοράσεις, άλλο 10, άλλο 15, άλλο 20. Έτσι. Και αυτό πάλι που είπε ο κ. Σοντάκος με τα κτήματα της χρήσης και τα λοιπά, είναι κάποια θέματα νομικά. Δηλαδή, έχω ένα χωράφι πριν το 75. Αγοράζω έστω, πληρώνω το χωράφι αυτό που αντιστοιχεί στα στρέμματα. Στα 300 ευρώ να το θέσω έτσι χοντρικά περίπου, πληρώνω, τα αγοράζω το πράγμα. Και έχω και τη χρήση και τη γη. Μετά το 75, και αν κάνω λάθος με διορθώσει ο κ. Σκοντάκος, μετά το 75 παίρνω μόνο τη χρήση. Άρα, πώς δηλώνεται αυτό στο ε9, πώς δηλώνεται στο συμβόλαιο, πώς φορολογούμαστε. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα απαντήσω τώρα, αλλά πρέπει όμως να το θέσουμε και στην πολιτεία και να τα δούμε όλα αυτά. Και ένα άλλο βασικό. Ξεκινάμε, τελειώνε στις 8 Μαΐου. Η συλλογή των δηλώσεων κατοίκων εσωτερικού και εξωτερικού, γίνεται η επιτροπή μέσα σε 90 μέρες και πάμε να δούμε τις ενστάσεις. Τι κάνουμε τότε, κάνουμε συμβόλαια, δεν κάνουμε, ποιος θα πάει να κάνει συμβόλαια με δασικό μέσα χωρίς δασικό. Αυτά σταματάνε και κολλάμε. Είναι κάποια θέματα πρακτικά και πολύ σημαντικά που πρέπει ο καθένας να τα σκεφτεί και να αναλογιστεί τι τα κάνει. Και στατιστικά, κατά τη γνώμη μου, θα γίνουν πάνω από 10.000 αιτήσεις σε όλη τη Λακωνία. Πότε θα εκδικαστούν αυτές, πότε θα τελειώσουμε, δεν είναι ότι πιο εύκολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βοδάκη. Παναγιώτη, δεν θα απαντήσω σε όλα τα αιτήματα που έβαλες, αλλά να πω και απλώς το λόγο. Σε ό,τι αφορά το ισχύον νομικό πλαίσιο της εξαγοράς, της χρήσης, σε όλη τοποθέτηση έκανες που κατά 99,9 είναι σωστή, θα έλεγα να μην διαιωνιστεί στο θέμα ότι πρέπει να γίνεται ενημέρωση και για αυτά, γιατί ο στόχος της ανάπτυξης των δασικών χαρτών είναι ο κόσμος να μάθει για το πώς θα κάνει τη διαδικασία στο χρονικό πλαίσιο, μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο για τον καθένα ό,τι πιστεύει, να μπορέσει να τελειώσει αυτό το στάδιο των αντιρρήσεων. Δεν είναι της παρούσης ούτε να πλατιάζουμε, άσχετα αν είναι σωστό και μπορεί να είναι κάτι επόμενο ή επερχόμενο, για να μην αποσανατολίζουμε τον κόσμο. Γιατί όπως είπες και εσύ, μπορεί ένα τέτοιο ζήτημα να μην τεθεί σε μια πολιτική κοινότητα, να τεθεί σε μια άλλη και δεν γίνεται επιμελώς η ενημέρωση. Ας μείνουμε, και εγώ εκεί θα μείνω, στο πώς θα ενημερώσουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο για το τι είναι ατελώς, ότι χρειάζεται πραγματικά συντεταγμένος, όπως είπαμε, το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής των αντιρρήσεων, τι είναι ο δασικός χάρτης και τι δικαιώματα απορρέουν από όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά τις συντεταγμένες, για να γίνει και πιο σαφές, γιατί τέθηκε δύο φορές, σε ό,τι έχω την ένωση. Το γεγονός ότι ο καθένας αποδέχεται ή θα αποδεχτεί τις οποιασδήποτε συντεταγμένες έχει με έναν GPS, πολύ σωστά μπορεί να έχει το σφάλμα, δεν προϋποθέτει ότι τις ίδιες συντεταγμένες είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει στη δήλωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Διότι στην παρούσα στη χρονική στιγμή, όποιος αποφασίσει να δηλώσει τις συντεταγμένες της Ένωσης, θα το κάνει απλά και μόνο να πει ότι εντός των ορίων αυτών των συντεταγμένων, σωστές, λάθος, του γείτονα ή οτιδήποτε, εγώ αμφισβητώ το χαρακτήρα. Η δήλωση του Εθνικού Κτηματολογίου μπορεί μέχρι τότε και όταν θα γίνει, θα έρθει, θα μετρήσουν και οι τοπογράφοι, θα αναδειχθούν, αν γνωρίζεις, πιθανόν γνωρίζεις, όλες οι ιδιοκτησίες, θα πέσουν αντιρρήσεις μεταξύ των συνοριαρέων για τα όρια του καθενός, θα τελεσφορήσουν τα όρια των ακινήτων, όμως η μορφή που θα κριθεί τώρα θα είναι ήδη προδιαγεγραμμένη, γιατί οι δασικοί κάρτες θα έχουν τελειώσει. Οπότε λοιπόν στη διαδικασία εκδήλωσης για το κτηματολόγιο, ο καθένας θα πάει και θα δηλώσει αυτό που πραγματικά μέσω συμβολέων και οτιδήποτε θα κτηματογραφήσει και θα το θεωρήσει ως περιουσία. Και θα υποστεί, αν είναι να υποστεί, την αντίρρηση του γείτονου. Δηλαδή θα πάω εγώ και θα πω ότι έχω 7 στρέμματα που ξεκινάνε από εκεί, από εκεί, από εκεί και θα δηλώσω και θα έρθει ο κύριος Δήμαρχος και θα πει, με συγχωρείτε, κάνω αντίρρηση, ο κύριος Κοντάκος μου έχει φάει 3 ρίες δεσελιές και είναι δικές μου, είναι στη δική μου την ιδιοκτησία. Κάτι αντίστοιχο που υπονόησες και προκύπτει. Και εδώ όμως κοιτάμε τις αντιρρήσεις για τη δασική μορφή, τότε θα κάνουμε δήλωση
για το κλιματολόγιο που είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Κύριε Καλαμπάκη. Λοιπόν, πολύ σωστά το είπε, Σιλία. Αλλά ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να μην κάνει ένσταση για το δικό του μετασχικό. Άρα, όταν θα πάω να καταθέσω το τοπογραφικό στο δασαρχείο, αυτό το κομμάτι του Δημάρχου μπορεί να. Είναι, μου έχει πάρει από μένα και όταν κάνω το τοπογραφικό του συμπεριλάβω τα πραγματικότητα να έχει μείνει δασικό γιατί ο Δήμαρχος δεν έκανε ένσταση. Είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να τις βρει ο κόσμος μπροστά. Όσον αφορά για το κόστος, έχει δίκιο ότι μπορεί να πρέπει να το πλατιάσουμε, αλλά ο κάθε πολίτης πρέπει να ξέρει ίσως από πριν. Θα πληρώσω ένα παράβολο 10, 20, 500 ευρώ. Πόσο θα πάει το όλο, θα πάει 1000, 5, 10.000. Γι' αυτό και πρέπει να τον βοηθήσουμε να ξέρει πρώτα 75, μετά 75 κτλ. Κύριε Καλατζή, το λόγο. Για να ετοιμάζει ο κύριο Σκούρτα, κύριε Φωτάκου, την ερώτησή μου την έθεσε και ο κύριο Αγγιτάκη, αλλά δεν άκουσα την απάντησή σα. Εάν στου κάρτε του 45 κρίνεται μια ιδιοκτησία δασική, αλλά όμω ο ιδιοκτήτη προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά τα οποία να φαίνεται ότι υπήρξε αγροτική δραστηριότητα και πριν το 45, δηλαδή μακριά γκρεμισμένα καλλίδια, στέρνα που υπήρχαν κοντιστικά, ελιές πάνω των 100 ετών, τότε το μπορεί να κάνει αυτός αντίρρηση. Εσείς δηλαδή θα το κρίνετε αυτή την ιδιοκτησία ή θα πείτε αφού χαρακτηρίζεται δασικά, de facto, τελειώσαμε, είναι δασικό. Παρόλο που θα έχει τις αντιρρήσεις του και θα προσκομίσει την. Θα τονίσω για τελευταία φορά και παρακαλώ την προσοχή όλων σας. Οι δασικοί κάρτες έχουν γίνει με βάση τη φωτοερμηνεία του έτους 1945 και του έτους 2007. Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο για το ένομο συμφέρον μπορεί να προσκομίσει ακόμα και δικαστικές αποφάσεις ο καθένας και τα κρίνεται η Επιτροπή έχει και νομικό και δασολόγο και τεχνικό σύμβουλο να αξιολογήσει τα πάντα που θα επικαλεστεί ο πολίτης. Ένα, το κράτος. Δύο, εάν εσείς σας έλεγε κάποιος ότι το 1917 υπήρχαν στέρνες, σπίτια, το ένα και το άλλο, με τι κριτήριο αν ήσασταν στην Επιτροπή θα αξιολογούσατε την ακρίβεια και την αλήθεια αυτών των δεδομένων. Το 1928 βγήσατε ότι κάποιος είχε το 35 ελιές και στέρνες. Πού φαίνονται αυτές για να τις δει κάποιος για να τις κρίνει από τον Επιτροπή. Πουθενά, αφενός, αφετέρου. Οτιδήποτε μπορεί να ισχυριστεί ο καθένας, επειδή στη διαδικασία των αντιρρήσεων μετρούν συντεταγμένες, αυτό το τοπογραφικό του 1935-32 μπορεί κάποιος να το φέρει εξαρτημένο ώστε να πείσει την Επιτροπή με ασφάλεια ότι οι στέρνες και οτιδήποτε είναι στο σημείο που εξετάζεται η αντίρρηση. Είναι αρκετά ζητήματα που θα τα δει η Επιτροπή. Δεν θέλω να πλατιάσω παραπέρα, αλλά έχετε πολύ σωστά την ανησυχία σας, πολύ καλά κάνετε και ρωτάτε. Όλα θα κρυθούν, οποιαδήποτε μπορείτε να σας περιλάβετε, αν θεωρείτε ότι σας βοηθούν για την αντίρρηση, όταν θα έρθει η στιγμή να εξεταστούν οι αντιρρήσεις, να είστε σίγουρος ότι το δίκαιο θα φετανέψει. Άρα εσείς δεν θεωρείτε de facto, αν το 45 ήταν δασικό, πάει και τελείωσε, ό,τι και να προσκομίσει κάποιος, τελείωσε είναι δασικό αυτό, αυτή η έκθεση. Λοιπόν, κύριο Καλάβης, με τα στοιχεία, μα γιατί είναι ένα βασικό, γιατί πήγε το 45, ας προβληματιστούμε. Το 45 αυτοί που ήταν 20 χρονών και μπορούσαν να καλλιεργήσουν αυτή τη στιγμή, αν ζουν είναι 92. Αεροφωτογραφίες υπήρχαν και μετά. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ, κύριε Κούτσα, έχει το λόγο. Ναι. Μετά ετοιμάζει ο κύριο Παπαϊτέλη. Αν υποθέσουμε ότι σε ένα χτήμα, με ένα τμήμα του είναι δασικό, δεν προβαίνω στη διαδικασία, γίνεται τελεσίδικο υπέρ του δασαρχείου. Στη συνέχεια, αυτά τα δέντρα που θα είναι δίπλα ακριβώ από τη Σελιέρνη, θα πλακώνει τη Σελιέρνη και όλα αυτά, τι θα γίνουν. Το μαθαίνω τη Καλησπέρα. Είμαι από το Παπαδητέρης, από το Λογανίκο, Λαμπανία.
Έχουμε πολλές περιπτώσεις σαν προσωπική μου, οι οποίες είναι στο χωριό και γύρω από την περιοχή. Παίρνω χάρη το 45, όπως μου βλέπετε, είχαμε ένα χτήμα, δύο στρέμματα, τρία. Οι γονείς μου εξαγοράσανε άλλα 10, τα οποία στη συνέχεια τα σπέρνανε βίκο, σιτάρι, κρυστάρι και ούτω καθεξής. Τελευταία τα βάλαμε ελιές. Πέρασε η φωτιά της Μεγαλοπόλεως το 97, από τα ενήμη μου, τα έκαψε όλα. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι ελιές από κάτω. Τα δέντρα δεν τα βρεις, έχουν γίνει κοντρά, αρκετά, πίχτα. Αυτό εγώ πώς θα βρω την εξαγορά της μητέρας του πατέρα την οποία είχαν κάνει και έχω τα συμβόλαια, έχω τη διαθήκη. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται και εγώ τα έχω. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω την ανησυχία όλων σας εδώ να συσχετιστεί ή να αποδειχθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς με το μορφολογικό. Θα το πω για άλλη μία φορά. Ο νόμος έχει θεσπίσει με την ανάπτυξη των βασικών κατών να κριθεί ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας. Αυτό που λέτε, δηλαδή, εάν το 2007 μετά από μια φωτιά είναι γεμάτο κονάρια και δελειόδεντρα και η φωτογραφία το είδε μαύρο κλασικό, θα φαίνεται ως κλασικό. Για το 7 είναι κάποιο. Δεν μιλάμε για άλλη χρονιά, για άλλη χρονιά δεν ξέρω τι μπορεί να έχετε. Δεν το δείχνει ο κάποιος ο δασκός. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα το δίνει δασκό, εσείς πρέπει να αποδείξετε ότι το 2007 με οποιοδήποτε πρόσφατο τρόπο δεν ήταν δασικό. Αν μπορέσετε, θα πάρετε αυτή τη δασική μορφή να την κάνετε σε επιτροπές αγροτικές. Αν δεν μπορέσετε, θα είπαμε. Δεν έχει γραφτεί ο κ. Σαρετζής. Λοιπόν, η κυρία Σάλαρη έχει το λόγο. Κύριε Κοντάκο, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, ξεκινώντας από την τελευταία σας τοποθέτηση. Επιμένετε ότι κρίνεται αυτή τη στιγμή αποκλειστικά και μόνο χαρακτήρας των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται και όχι το ιδιοκτησιακό. Αυτό που θέλω να μας ξεκαθαρίσετε σαν Διεύθυνση Δασών είναι οι δασικές εκτάσεις, αυτές που θα χαρακτηριστούν τελεσίδικα δασικές εκτάσεις, ανήκουν κατά τεκμήριο πλέον στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Και θα σας κάνω κάτι δεύτερο, ναι ή όχι. Είναι ξεκάθαρο. Ανήκουν. Κύριε κύριε Κοντάκη, για να ανοίξει το. Άρα, εφόσον πλέον ανήκουν κατά τεκμήριο στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, κρίνεται και το ιδιοκτησιακό. Ό,τι χαρακτηριστεί δασικό, αυτόματα περνάει στο ελληνικό δημόσιο. Ο πολίτης, για να διτάξει δική του κυριότητα, πρέπει ή όχι να φέρει τίτλους του 1885. Ναι ή όχι. Όχι όμως στη διαδικασία των αντιρρήσεων για την ανάπτυξη του δασικού κάτω. Καμία αντιρρήση, θα πω το δίκιο, το λοιπόν δίκιο που ξέρετε. Άρα όταν λέμε αυτή τη στιγμή ότι κρίνεται μόνο χαρακτήρας, λέμε τη μισή αλήθεια. Κρίνεται ο χαρακτήρας και ό,τι χαρακτηριστεί δασικό περνάει αυτόματα στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Και κάτι άλλο. Παίρνουμε σαν σημείο αναφοράς στις αεροφωτογραφίες του 45. Σωστά. Αυτές οι αεροφωτογραφίες του 45 είναι και αυτές μαχητό τεκμήριο. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να αντιτάξει οτιδήποτε άλλο έχει για το 45. Βγαίνουμε από πόλεμο και είμαστε μέσα σε εμφύλιο. Εγκαταλελειμμένες εκτάσεις άπειρες. Και στην περιοχή μας, σε περιοχές που υπήρχαν και μέχρι και το 45 και πολύ αργότερα επόλεμες καταστάσεις. Σωστά. Μακητό δηλαδή και αυτό το τεκμήριο το 45 δεν είναι σημείο αναφοράς γενικό. Μπορώ να σας φέρω συμβόλαιο του 40 που να λέει Κύπρικο σύμφωνο ή οτιδήποτε που λέει ότι μεταβιβάζω και να το προσδιορίσω. Γιατί επιμένετε για GPS, για συντεταγμένες.
Όταν όμως ταυτοποιείται το ακίνητο από γειτονικές ιδιοκτησίες, από κάποια σταθερά σημεία, το ακίνητο ταυτοποιείται. Δεν χρειαζόμαστε ούτε τοπογραφικά για να αναζητήσουμε ένα ακίνητο το 30 ή το 20 ή το 40. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πέρα να ξέρω φωτογραφίες του 45. Και αυτές είναι μαχητές, έτσι δεν είναι? Κυρία Σάβα, είπαμε ότι για να μπορέσει κάποιος να κάνει αντίρρηση κατά του δασικού κράτους, πέρα από το παράβολο και οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να περάσει στο σύστημα ως αντίρρηση είναι το όριο της αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας με συντεταγμένη. Ξεκινώντας από αυτό, το οτιδήποτε άλλο ισχυριστεί και αν πάρουν και σχετικές εντολές τα άτομα που θα απαρτίζουν την Επιτροπή για όλα αυτά τα σωστά νομικά που μπορεί να ξέρετε καλύτερα από μένα, για να τα συνυπολογίσουν, για να δώσουν μία έκταση ως αγροτική, ως βασική, είναι ένα άλλο ζήτημα. Πρέπει όμως μέσα στο σύστημα των αντιρρήσεων, και αυτό σήμερα είπα, να μπουν συντεταγμένες ιδιοκτησίες για την οποία ενίσταται ο κάθε πολίτης για τη μορφή. Αν λοιπόν δεν μπουν συντεταγμένες στο σύστημα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρατε, περιτέλου. Διότι θα πρέπει η αντίρρηση να έχει μία χωρική υπόσταση. Επί αυτής της χωρικής υπόστασης με γεωγραφικές συντεταγμένες, μπορεί η Επιτροπή να συζητήσει όλα τα συναπόρουτα και συμποβαλόμενα στοιχεία που μπορεί να αποδείξουν ότι είναι αγροτικό ή ιδιωτικό ή ό,τι άλλο μπορεί να θέλετε εσείς να αποδείξετε με την αφήρησή σας. Πλην όμως η βάση του είναι η Επιτροπή και μέσα το σύστημα που θα σας βγάλει το παράβολο για να πληρώσετε να έχει όρια γεωγραφικών συντεταγμένων. Από εκεί ξεκινώ και δεν μπορώ να πάω παραπέρα για να κάνουμε άλλου είδους συζήτηση. Και ένα τελευταίο σας παρακαλώ. Υπάρχει και διαδικασία νομική μετά τις αντιρρήσεις και την Επιτροπή, την οποία δεν την αναφέρουμε πουθενά. Καλό θα ήταν, κατά την άποψή μου, στις ενημερώσεις που κάνετε, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον κόσμο, να επιστήσετε την προσοχή του κόσμου και για το γεγονός ότι το δασικό περνάει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, για να υπάρξει και γρήγορη στον κόσμο και να υπάρξει και αντίδραση. Και δεύτερον, ότι και πέρα από τις επιτροπές υπάρχει και συνέχεια για τον πολίτη που θέλει να συνεχίσει να δικαιωθεί. Υπάρχει και δικαστήριο, υπάρχει και συνέχεια. Δεν τελειώνει εδώ η διαδικασία. Ευχαριστώ. Προφανώς και εσείς ως νομικός γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλη την νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία ανάπτυξης μέχρι και την κύρωση των δασικών αυτών. Οφείλει, όπως ξέρετε, και ο κάθε πολίτης που ενημερώνεται να την διαβάζει. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν σταματάει εκεί. Υπάρχει λοιπόν και η διαδικασία του διοικητικού εφετείου να ακούσουν και οι άλλοι. Όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα από όλους, γι' αυτό και δεν θέλω τις νομικές έννοιες να δέσουν τον κόσμο, η διαδικασία του εφετείου δεν γίνεται για λόγους συμμορφής, γίνονται για λόγους που δεν λήφθηκαν υπόψη, ξέρετε, για λόγους τυπικούς. Δεν γίνονται για λόγους ότι μου την έβγαλε δασική. Ναι. Ναι. Για το εφετείο μιλάω. Για το εφετείο μιλάω. Λοιπόν, συνάδελφοι, ο κύριος Μούτος και ο κύριος Καπετής καλύφθηκαν ευτυχώς από τελευταία ομιλήτρια. Το θέμα είναι σοβαρότατο. Για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, εδώ βλέπω δασολόγους, μηχανικούς, νομικούς, τους λέξαμε όλους. Ας προσέξουμε τη δουλειά μας, ας προσέξουμε και τους γιατρούς, γιατί εκεί είναι ανεπανόρθωτοι. Κύριε Κοντάκο, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και την ενημέρωση που μας κάνατε. Όχι, ο κ. Κοντάκος τελείωσε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και για τις ενημερώσεις που θα κάνετε στα δημοτικά διαμερίσματα, αλλά οι συμπολίτες μας, άμα θέλουν να καθίσουν, γιατί δεν τελείωσε. Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί συμπολίτες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους συμπολίτες μας που παρατρέθηκαν, ακούσαμε τους ανακοινωνήτους μέρες
που θα είναι ο κύριος Κοντάκος από τις διαθέσεις της έδρας των Δήμων. Πάντα να φύγουν και θεωρώ ότι δεν πρέπει να φύγουν γιατί το θέμα να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Κοντάκο και μπορεί να μείνει. Μας έκανε μια ενημέρωση η διαδικαστική που έτσι έπρεπε να κάνει. Από εκεί και πέρα παίρνουν συστήματα που σαν Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διεκδικήσουμε συστήματα πολιτικά που πρέπει να βάλουμε για όλη αυτή τη διαδικασία. Και εκεί είναι το ζητούμενο. Το άφησαν πολλοί συμπολίτες μας ότι δεν λύνεται το ζήτημα, και, αλλά και αρκετοί από τις ερωτήσεις που κάνατε οι συνάδελφοι πήγαν και τέτοια ζητήματα. Μάλιστα, σας είπα εγώ με την πρώτη τηλεπιστή που έκανα προχθές ότι βάλαμε και όρους. Θεωρώ ότι αυτά δεν πρέπει να ισχύουν. Αν θέλουμε να είμαστε λογικοί, και μάλιστα άφησε και όσο έπαιρνε ο κ. Κοντάκος, άφησε να νοηθεί ότι έτσι όπως είναι δομημένο και αποδεκαπατημένο η διεύθυνση δάσεων και τα γενικότερα τα δασαρχεία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και εκείνε τι ενστάσει που δεν έχουν τέλος, που είναι θεωρώ γενικότερε. Κρίνουν δηλαδή πράξη χαρακτηρισμού και τέτοια ζητήματα. Σκεφτείτε όλη την άλλη διαδικασία. Και επειδή πρέπει σήμερα να πούμε, καταρχήν να συμφωνήσουμε μια και κ. Σκοτάκος, που να γίνει και η ενημέρωση, αυτή η τεχνική ενημέρωση στι ενότητες, αλλά μπορούμε να κάνουμε και μια μεγάλη ενημέρωση στο πνευματικό κέντρο, να δούμε την ημερομηνία. Θεωρώ την άλλη Τετάρτη μπορούμε να τα ανακοινώσουμε. Να έχουμε όλοι όσοι συμπολίτε, μα πολίτε, είναι μια μεγάλη αίθουσα. Να έχουμε και του προτζέκτορε, να έχουμε και όλα αυτά τα συστήματα να τα παρουσιάσουμε, τα τεχνικά συστήματα, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αλλά και να βγάλουμε και το χρονοδιάγραμμα και να τον ευχαριστήσουμε που είναι διαθέσιμο να πάει και στι ενότητε να παρουσιάσει αυτά σαν καθήκον αρμόδιο. Ποιες μέρες θα πάμε, εκτός της Παρασκευής που είναι στο Καστό και το Βουκάνι και η Πορτογκά, την πήρε η Λουσίνα και ο Σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος εκεί του Καστορίου και όλη την περιοχή, να δούμε σε συνεννόηση με τον κύριο Κοντάκο και πού να τα πούμε σήμερα εμείς να δει το πρόγραμμά του. Πώς μπορούμε να κάνουμε και την ενημέρωση τις ώρες της ενημέρωσης, να ενημερώσουμε. Να το καταλήξουμε αν μπορεί την άλλη Τετάρτη για την βιβλιοθήκη στην αίθουσα επάνω του Πνευματικού Κέντρου να μας ενημερώσει. Το να το δούμε, να ενημερώσουμε και να το βοηθήσουμε. Και να τον ευχαριστήσουμε. Να πω για την επικείμενη συνάντηση της Παρασκευής ότι και εγώ ο ίδιος έχω καλέσει να παρευρίσκεται και ο συνάδελφος της Δασών της Μεσσηνίας. Γιατί όπως ξέρετε, οπουδήποτε και ο Σοφιλόπουλος να βρίσκεται. Επίσης, να πω ότι οι αφηρήσεις που αφορούν την τοπική κοινότητα του Καστορίου και όλων αυτών που έχουν και στον Ταΐγετο, όλες θα υποβληθούν και θα αποσταλούν είτε ατελώς είτε με τέλος, τα στοιχεία δηλαδή, στη Διεύθυνση Δασών Λακωνίας. Γιατί παρόλο που δασικά κάποιες πράξεις χαρακτηρισμού, κάποιες αναδασωτές και κάποια ζητήματα θύχτηκαν και αφορούν αρμοδιότητα του δασακιού Καλαμάτας, ο δασικός χάρτης έχει συνταχθεί στα όρια του νομού, άρα όλες αυτές οι αντιρρήσεις θα τις δεχτεί η Διεύθυνση Δασών της ατελώς και τους φακέλους για αυτές που θα κάνετε μόνοι σας, δεν θα τις στείλετε στην Καλαμάτα ή στη Μεσσηνία, θα τους στείλετε τους φακέλους με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δασών Λακωνίας. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κύριε Κοντάκο, σας ευχαριστούμε για την αναφορά.